Γεια χαρά σε όλους. Μία ακόμα εκπομπή, επόμενη μέρα ξεκινά από το Ηλυρία Web TV, μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 9.30 το βράδυ. Είναι μία εκπομπή στην οποία κάθε εβδομάδα θα κάνουμε μία απόπειρα να εξηγήσουμε και να δείξουμε και να αποδείξουμε σε όλους ποια θα είναι η επόμενη μέρα με μία κυβέρνηση πραγματικά ελληνική. Κάθε εβδομάδα έχω μαζί μου στην εκπομπή κάποιους πολύ εκλεκτούς καλεσμένους, όπως και σήμερα. Μαζί μου λοιπόν σήμερα στην εκπομπή είναι ο κύριος Νίκος Σιακούφης, φυσιοθεραπευτής. Καλησπέρα κύριε Σιακούφη. Καλησπέρα και σε εσάς. Η κυρία Ελένη Νιάρχου, η οποία είναι υποψήφια με την Ελλήνων Συνέλευσης για τον νομό Αττικής. Καλησπέρα κύριε Νιάρχου. Καλησπέρα και από μένα. Και η κυρία Νανάη Μενίδου, πολύ γνωστή, θα έλεγα, από τις συχνότητες του Ηλυρία για τις πολλές εκπομπές τις οποίες κάνει. Και η οποία είναι βεβαίως υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση για τον νομό Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθεί πάνω στο τεράστιο ζήτημα της υγείας, όπου πραγματικά θα δείξουμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει υγεία σήμερα, από όλες τις απόψεις, και από άποψη ουσίας και από άποψη υποδομών και οτιδήποτε άλλο θα προκύψει στη συζήτησή μας. Μαζί μας σήμερα θα εμφανιστεί για λίγο και ο κύριος Αντώνης Μπλιάτσιος, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση για τον νομό Λάρισας. Να τον καλωσορίσουμε τον κύριο Μπλιάτσιο. Καλησπέρα κύριε Μπλιάτσιο. Καλησπέρα κύριε Σαλονίτη, να καλησπερίσω και τους συμμετέχοντες στην εκπομπή σας. Ο κύριος Μπλιάτσιος επιπλέον είναι και ένα μέλος της ομάδας των 15, μιας ερευνητικής ομάδας 15 βουλευτών υποψηφίων, οι οποίοι έχουν οριστεί από την Ελλήνων Συνέλευση, από τον φορέα τον οποίο εκπροσωπείται, για να παρουσιάσουν, να ερευνήσουν και να παρουσιάσουν κάποια στοιχεία, κυρίως νομικά, τα οποία είναι κρυμμένα, είναι εξαφανισμένα, ενδεχομένως δεν έχουν δώσει σημασία ο κόσμος, σε όλα τα ζητήματα, σε όλους τους τομείς της ζωής και τα τελευταία μιλάμε για 200 χρόνια κύριο, μπορώ να πω κύριε Μπλιάτσι, έτσι. Όπως ακριβώς το περιγράφεται είναι κύριε Σαλονίτη, η συγκεκριμένη ομάδα έχει ένα πολυεπίπεδο έργο θα έλεγα, πάνω σε όλους τους τομείς από δημόσια διοίκηση, εσωτερική πολιτική, εξωτερική πολιτική, διεθνείς συμβάσεις, οικονομία, υγεία φυσικά, παιδεία. Αναδεικνύουμε όλες τις πτυχές όλων αυτών που έχουν συντελεστεί εις βάρος μας τους τελευταίους δύο αιώνες περίπου. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε είναι να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο βιώνουμε στην σημερινή εποχή. Εάν δεν ξεκαθαρίσουμε λοιπόν την εικόνα και δεν αποκρυσταλώσουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί, και πώς έχει συμβεί, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αναλάβουμε τις τύχες μας και να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει την επόμενη μέρα. Έχω παρακολουθήσει οι εκπομπές σας. Πραγματικά είναι συντακτικά τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτετε, όπως βεβαίως και όλοι οι βουλευτές της Ελληνικής Συνέλευσης αποκαλύπτουν συντακτικά στοιχεία. Σήμερα έτσι μας κάνει την τιμή να είστε στο πάνελ μας για λίγη ώρα, γιατί ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις και πρέπει να απουσιάσετε. Τελικά, κύριε Μπλιάτσι, γιατί δεν έχουμε υγεία, γιατί όποιος πολίτης σήμερα θεωρήσει και ισχυριστεί ότι έχουμε υγεία, πραγματικά είναι σαν να ζει σε έναν άλλο κόσμο, έτσι δεν είναι? Κύριε Σαλονίτη, επειδή το ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στη σημερινή εποχή είναι ενοιολογικό, καθαρά ενοιολογικό, οφείλουμε πάνω απ' όλα να αποδώσουμε τη συγκεκριμένη έννοια. Δηλαδή, όταν λέμε υγεία, τι εννοούμε? Όταν συζητάμε για υγεία, άραγε εννοούμε το ίδιο πράγμα? Υγεία δηλαδή είναι η μη εμφάνιση κάποιας νόσου, κατά τα άλλα όταν δεν έχω συμπτώματα είμαι υγιής, ή μήπως υγεία είναι τελικά η εξισορρόπηση και η αρμονία του περιβάλλοντος το οποίο ζω με τον εσωτερικό μου μικρό κόσμο, με τον ίδιο μου τον οργανισμό. Άρα λοιπόν, όταν ζω σε ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο και ένα ιδιαίτερα μολυσμένο περιβάλλον, πώς είναι δυνατόν να διατείνομαι ότι είμαι υγιής? Είμαι απλά μη ασθενής. Δηλαδή μας λέτε κύριε Μπλιάτσιο ότι με τον όρο υγεία δεν είναι να πηγαίνει το μυαλό κάποιου μόνο στα νοσοκομεία, στις υποδομές ή και στην ασθένεια αυτή καθεαυτή, αλλά και το περιβάλλον από μόνο του δημιουργεί, μπορεί να, όχι από μόνο του, από το περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες νόσησης. Έτσι, όταν παραδείγματος χάρη τρέφεσαι με μολυσμένη τροφή, όταν τρέφεσαι, πίνεις μολυσμένο νερό, όταν αναπνέεις μολυσμένο αέρα. Έτσι, είναι δεδομένο, θα νοσήσεις, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και εκτός του περιβάλλοντος, αγαπητέ μου κύριε Σαλονίτη, έχουμε να κάνουμε και με την λεγόμενη ψυχική ή πνευματική υγεία. Οι στρεσογόνες καταστάσεις στις οποίες υποβάλλεται ο άνθρωπος καθημερινά δημιουργούν ένα πεδίο το οποίο επιδεινώνει και ενδοκρινολογικά την υγεία του ανθρώπου, διότι γενικότερα από ό,τι γνωρίζουμε τα συναισθήματά μας είναι συνδεδεμένα και με, όποιες, και με πάρα πολλές βιοχημικές διεργασίες μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Άρα λοιπόν η επιβάρυνση έρχεται και από αυτή την κατάσταση. Στενοχώριες, απειλές, φόβοι, φοβίες, όλη αυτή η καθημερινότητα συντείνει στο να μην έχουμε αυτή την περιβόητη αρμονία και ισορροπία. Πέραν των απτών δεδομένων που είναι και η διατροφή, που είναι ό,τι πίνουμε, ό,τι αναπνέουμε. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική μας, το μας εντός εισαγωγικών βεβαίως, και δεν μιλάω για την τελευταία κυβέρνηση, αλλά για όλες, δεν χάνουν ευκαιρία να μας πούνε ότι πάει καλά η υγεία, ότι ανεβαίνει ο μέσος όρος θνησιμότητας, πώς το λέμε, έτσι, η ηλικία του θανάτου. Μας λέει ότι έχουν πάει 70, 75, 78, εξού λοιπόν πατάνε εκεί και ανεβάζουν και το όριο των συντάξεων. Έτσι. Και τελικά, κύριε Μπλιάς, είναι αλήθεια αυτό ότι έχουμε αύξηση του ορίου θνησιμότητας? Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπαμε, το πρόβλημα είναι ενοιολογικό σε αυτή τη χώρα. Όταν λένε υγεία η πολιτική μας, εννοούν αυτά που μόλις αναλύσαμε ή εννοούν γενικότερα το στενό πλαίσιο του συστήματος υγείας, της περίθαλψης των νοσοκομείων και όλων αυτών των συναφών? Ούτως ή άλλως αυτό που προείπατε, ναι, τα τελευταία 60-70 χρόνια έχουμε μία άνοδο του προσδόκιμου ζωής. Ο άνθρωπος κατά μέσο όρο ζει περισσότερο. Πού οφείλεται όμως αυτό? Δεν έχουμε δει και δεν έχουμε αναλύσει. Ναι, το προσδόκιμο ζωής σίγουρα είναι βελτιωμένο. Όπως βελτιωμένες είναι και οι συνθήκες διαβίωσης. Μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 30, έχοντας και μια τεράστια εισρωή μετανάστευσης, έχοντας ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν μέσα σε άθλιες συνθήκες, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε, ναι μεν, ρημοτομικά και χωροταξικά οι πόλεις μας είναι τραγικές, αλλά αν μη τι άλλο, από πλευράς υγιεινής των εγκαταστάσεων έχουμε βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η προσωπική μας υγιεινή, η ατομική μας υγιεινή. Μην ξεχνάμε, έχουμε παραδείγματα παλαιότερων γενεών που πλαινόντουσαν μια φορά το 15ήμερο, κύριε Σαλονίτη. Όλα αυτά έχουν συντελέσει στο να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Σίγουρα η εξαφάνιση ή η μείωση, δραστική μείωση κάποιων ασθενειών, οι οποίες οφείλονται στην τεχνολογική ανάπτυξη. Δεν έχουν εξαφανιστεί απλά επειδή εξαφανιστήκαν από τη φύση ή από κάποιες φαρμακευτικές αγωγές. Όπως παράδειγμα δεν έχουμε ελονοσία στην Ευρώπη σήμερα και γενικότερα στον προηγμένο τεχνολογικά κόσμο, αλλά έχουμε στην υποσαχάρη Αφρική, όπου εκεί έχουμε πάρα πολύ λιγότερες έως καθόλου περιπτώσεις και περιστατικά νευροεκφυλιστικών ασθενειών, Αλσχάιμερ, σκλήρυνση ή καταπλάκαση. Είναι σχεδόν ανύπαρκτες αυτές οι ασθένειες στον τρίτο κόσμο, να το πω έτσι. Άρα έχει να κάνει γενικότερα η υγεία με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Σίγουρα το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί. Σίγουρα έχουν αυξηθεί κάποιοι δείκτες, αλλά μέσα σε αυτούς τους δείκτες που έχουν αυξηθεί, κύριε Σαλονίτη, να πούμε ότι είναι και ο λόγος μεταξύ θανάτων και γεννήσεων. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το περιβόητο πρόβλημα της υπογεννητικότητας, το οποίο εγώ θα το χαρακτήριζα ευθέως γενοκτονικό. Δράτωμε της ευκαιρίας, λοιπόν, να δούμε ένα πίνακα και ένα γράφημα, το οποίο αρχίζει γενομένης το 1932, από τότε υπάρχουν στοιχεία, μέχρι και το 2020. Βλέπουμε ότι η διαφορά θανάτων και γεννήσεων στη χώρα έχει διαφοροποιηθεί άρδιν. Βέβαια, είχαμε περισσότερες γεννήσεις, αλλά είχαμε και πολύ μεγάλη παιδική θνητότητα. Είχαμε και λιγότερο προσδόκιμο ζωής. Αυτό το οποίο αξίζει να αξιολογήσουμε είναι από τη δεκαετία του 60 και εντεύθεν, δηλαδή τα τελευταία 60 χρόνια, και να δούμε τι. Να δούμε ότι σταδιακά
το κυνήγι της καριέρας. Οι γυναίκες οι οποίες άρχισαν πλέον να εργάζονται και να κυνηγούν μια καλύτερη χειραφέτηση, να το πω έτσι. Δεν παίρναν πολύ στα σοβαρά τον ρόλο της μητρότητος. Όλα αυτά είχαν ένα αποτέλεσμα να μειωθούν σταδιακά οι γεννήσεις και να αυξηθούν οι θάνατοι. Και ο πίνακας ο οποίος ακολουθεί, δεδομένου δε ότι θα πρέπει να πούμε το εξής. Τα στοιχεία αυτά τα οποία προβάλλουμε είναι από την Ελστάτ, είναι από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Είναι ό,τι πιο επίσημο μπορούμε να προβάλλουμε αυτή τη στιγμή, αγαπητέ μου κύριε Σαλονίκη. Να πούμε εδώ, κύριε Μπιάτσο, ότι το διάγραμμα που βλέπουμε παρουσιάζει δύο γραμμές, μία μπλε και μία κόκκινη. Η μπλε είναι οι γεννήσεις και η κόκκινη είναι οι θάνατοι. Βλέπουμε στις γεννήσεις ότι υπάρχει μία πτώση και μάλιστα πολύ μεγάλη, με εξαίρεση κάποιες μικρές περιόδους όπου υπήρξε μία μικρή αύξηση, και βλέπουμε και μία σταθερή άνοδο των θανάτων με αποκορύφωμα τα τελευταία 10 χρόνια με την υποτιθέμενη κρίση, όπου αυξάνεται ακόμα περισσότερο, έτσι, ο αριθμός θανάτων. Επιτρέψτε μου λίγο να σας πω ότι είναι μετά το 45 έως 50 τα στοιχεία, γιατί αν θα δείτε υπάρχει μια διακεκομένη γραμμή που είναι η εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου και του Εμφυλίου Πολέμου στην Ελλάδα. Αλλά από την δεκαετία του 60, αν ξεκινήσουμε, θα δούμε ότι σταδιακά υπάρχει αύξηση του αριθμού, είναι ο αριθμός των θανάτων, δεν είναι κάτι εδώ, είναι απλή αριθμητική, δεν είναι προηγμένα μαθηματικά, είναι ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμός των γεννήσεων. Βλέπουμε ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, άρχισε μια πολύ έντονη καθοδική τάση των γεννήσεων και η σταδιακή αύξηση που είχαμε από τη δεκαετία του 60 των θανάτων έφτασε στην δεκαετία του 90 να είναι σχεδόν ισοσταθμισμένα. Αυτό όμως το οποίο θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και σημασία, και θα το δούμε μετά και με απόλυτα νούμερα, κύριε Σαλονίτη, είναι ότι την περιβόητη εποχή των μνημονίων από το 2010 και μετά βλέπουμε να έχει αναστραφεί εντελώς αυτή η πορεία και να έχουμε πλέον κάθε χρόνο περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις. Και κάθε χρόνο αυτή η ψαλίδα να ανοίγει. Εάν δούμε τον πίνακα σε απόλυτα νούμερα, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα, στην συνέχεια υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος είναι σε απόλυτα νούμερα, θα δούμε ότι από το 2015, γιατί τα στοιχεία είναι σχεδόν ανά πενταετία, από το 2015 μέχρι και το 2020, συνεχώς το πρόσημο είναι αρνητικό. Δηλαδή, οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Δεν θέλω να κάνουμε άθροισμα, θέλω να δούμε μόνο την τελευταία χρονιά, το 2020, ότι έχει συρρυκνωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά 46.317. Έχουμε ένα μέσο όρο τάξης των 35 με 40 και χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι εκλείπουν και δεν αντικαθίστανται από νέες γεννήσεις. Οι οποίες γεννήσεις, αν δούμε την τελευταία δεκαετία, έχουν σταδιακά μειωθεί και οι θάνατοι έχουν αυξηθεί. Και όλο αυτό συντελεί στο κάθε χρόνο να έχουμε μία πόλη μεγαλύτερη από την Άρτα, την οποία να τη χάνουμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι από τη δεκαετία του 80 άρχισαν να μειώνονται οι γεννήσεις δραματικά. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με προσδόκιμο ζωής, εδώ έχουμε να κάνουμε καθαρά με μείωση γεννήσεων. Βλέπετε ότι οι θάνατοι ούτως ή άλλως τα τελευταία 60 χρόνια έχουν μια σταθερά αυξανόμενη πορεία, η οποία όμως δεν έχει τεράστιες διακυμάνσεις. Εάν δείτε την διακύμανση των γεννήσεων από τη δεκαετία του 80 και μετά, είναι τραγική η μείωση και πάρα πολύ απότομη. Αυτό σημαίνει τι, αγαπητέ μου, διότι εάν δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας, αλλά τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε είναι, αν δούμε και άλλους πίνακες οι οποίοι έχουν ηλικιακές ομάδες της γεννήσης, θα δούμε ότι οι γυναίκες οι οποίες ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες τεκνοποιούσαν από τα 19 μέχρι τα 25 κατά κύριο λόγο, πλέον βλέπουμε ότι αυτές οι ηλικιακές ομάδες έχουν μετατοπιστεί πάρα πολύ, πάνω από τα 29, πάνω από τα 30. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση γεννήσεων
πάνω από τα 40, που σημαίνει τι, ότι έχουμε ένα κυνήγι καριέρας, ότι έχουμε χειραφέτηση των γυναικών, όρια ότι δεν έχουμε και ιδιαίτερα πολλές τεκνοποιήσεις, αλλά ανά οικογένεια, κύριε Σαλονίτη. Ενώ παλαιότερα βέβαια υπήρχε και η παιδική εθνικότητα, γεννάγαν 8-9 παιδιά και ζούσαν στο τέλος τα 4. Σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, αλλά βλέπουμε ότι εις γνώση των νέων ζευγαριών, αν θα τεκνοποιήσουν, θα κάνουν ένα το πολύ δύο παιδιά. Παραπάνω δεν το τολμούν, διότι είναι οι καταστάσεις και η οικονομική ασφυξία τέτοια που δεν επιτρέπει να σκεφτούν για περαιτέρω τεκνοποίηση. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι δεν έχει να κάνει με το προσδόκιμο ζωής, έχει να κάνει με μείωση των γεννήσεων, ξεκάθαρα. Δηλαδή τι σημαίνει όλο αυτό, αγαπητέ μου, ότι σταδιακά ναι μεν ζούμε περισσότερο, παράλληλα όμως έχουμε και πιο γερασμένο πληθυσμό. Έχετε... Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, όπως προείπατε, βρήκαν την ευκαιρία να ανεβάζουν συνεχώς τα όρια συνταξιοδότησης. Ναι. Έχουμε πιο γερασμένο πληθυσμό, βεβαίως. Και σταδιακά μειούμενο, διότι έχουμε σε μέσο όρο 40.000 λιγότερες γεννήσεις το χρόνο. Αυτό συνιστά γενοκτονία, αγαπητέ μου. Μάλιστα, σαφώς. Έχετε μπει ήδη σε μια μικρή ανάλυση των δεδομένων αυτών, έτσι. Εγώ σας μιλάω πριν την ανάλυση, δηλαδή πριν μπούμε στην ανάλυση. Μόνο που βλέπουμε αυτές τις δύο γραμμές, αυτό σημαίνει αυτομάτως μείωση του πληθυσμού. Δηλαδή όταν οι θάνατοι αυξάνονται και οι γεννήσεις μειώνονται, μιλάμε για μείωση του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, αν είχαμε π.χ. 10 εκατομμύρια, τώρα έχουμε 9 π.χ. μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, στα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι λέω τώρα π.χ. δύο νούμερα ενδεικτικά. Όταν λοιπόν έχω μείωση του πληθυσμού και έχω περισσότερους θανάτους, αυτό σημαίνει πως σίγουρα πεθαίνουν νωρίτερα. Δηλαδή, καθαρά στατιστικά, δηλαδή πριν μπω στην ανάλυση γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δηλαδή οι γεννήσεις μειωθήκαν, γιατί αυξηθήκαν οι θάνατοι κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτό. Μπαίνω καθαρά μαθηματικά ότι δεν μπορεί το προσδόκιμο ηλικίας να έχει ανέβει. Εγώ δηλαδή αυτό καταλαβαίνω, ότι εδώ παίζει ένα μεγάλο ψέμα, κύριε Μπιάτση, στο πώς παρουσιάζονται αυτά τα στοιχεία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, ούτως ή άλλως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τη δεκαετία του 60 είχε πει ένα απόφθεγμα το οποίο θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στην πλήρως στην πραγματικότητα, ότι ο πιο ασφαλής τρόπος για να πεις ψέματα είναι να το πεις με αριθμούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το πώς θα προσεγγίσω οποιαδήποτε στατιστική, που είναι το επόμενο βήμα μετά τα ψέματα, είναι τα πιο εξειδικευμένα και τα πιο, ας το πω έτσι, επιστημονικά και επιστημονικοφανή ψέματα, είναι οι στατιστικές. Γιατί μπορώ με τη στατιστική να ισχυριστώ και να προσπαθήσω να αποδείξω το οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει σε απόλυτα νούμερα, όπως είπα, δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι στατιστική, είναι απλή αριθμητική δημοτικού. Τόσοι θάνατοι, τόσες γεννήσεις. Άρα, επειδή οι γεννήσεις είναι λιγότερες, έχω μια σταδιακή μείωση πληθυσμού. Συρρυκνώνεται η χώρα μου. Μάλιστα, σαφώς, κατανοητό. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επιδιώκεται να γίνει αντικατάσταση πληθυσμού. Όπως κάνουν οι ομάδες μεταγραφές για να ενισχύσουν το ρόστερ, πάνε να ενισχύσουμε και εμείς το ρόστερ, αγαπητέ μου κύριε Σαλονίτη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον αδόκιμο όρο. Είναι σίγουρο ότι σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε σε αυτό ακριβώς το οποίο μόλις θέτεται, κύριε Μπιάτσα, και σίγουρα θα είστε και πάλι προσκαλεσμένος, γιατί έχετε κάνει κάποιες πολύ σημαντικές αποκαλύψεις εκπομπές σας στο Έλευσης TV, στις οποίες οι οποίες αφορούν την ατζέντα, τη γνωστή ατζέντα, έτσι, 2030 και όλα τα λοιπά, τα οποία τα έχουν πει και ανοιχτά αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι ότι το κάνουν κρυφά, έτσι δεν είναι, κύριε Μπιάτσα? Το θέμα δεν είναι τι λέει ο καθένας, αγαπητέ μου, το θέμα είναι τι αποτυπώνεται. Scripta manent, όπως έλεγαν και οι Λατίνοι. Τα πάντα είναι γραπτά, είναι σε κοινή θέα. Το μόνο το οποίο χρειάζεται είναι να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο και να μελετήσουμε, αγαπητέ μου, και να δούμε όλα τα στοιχεία. Όλες οι αποδείξεις είναι μπροστά μας. Μάλιστα. Κύριε Μπιάτση, δεν σας κρατήσουμε άλλο. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που ήσασταν για λίγο έστω μαζί μας σήμερα, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σίγουρα σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Με τα χαράς, κύριε Σαλονίτη, εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Να είστε καλά.
Να περάσουμε λοιπόν σιγά σιγά, μια και αποχωριστήκαμε τον κύριο Μπιάτσιο, να περάσουμε σιγά σιγά και να δούμε λίγο τώρα την υγεία λίγο πιο ειδικά και λίγο πιο αναλυτικά. Πριν περάσουμε στο ζήτημα την επόμενη μέρα, το πώς δηλαδή και με ποιους τρόπους ακριβώς μπορεί να αλλάξει ριζικά ή να βελτιωθεί, τέλος πάντων θα το δούμε, το ζήτημα της υγείας στην πράξη, να δούμε λίγο ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Έτσι. Λίγο πολύ όλοι οι πολίτες βιώνουν μια κατάσταση όταν χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Δεν είναι να μηδενίσουμε τα πάντα. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες υποδομές, όπως είπε και ο κ. Μπλιάτσος, υπάρχει κάποια οργάνωση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τη δουλειά τους, υπάρχει καλό προσωπικό, υπάρχει αγάπη στην εργασία τους, υπάρχει πραγματικά βοήθεια. Έτσι, θα τα πούμε όλα αυτά. Αλλά για κάποιο λόγο τελικά τα νοσοκομεία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε τουλάχιστον το μοντέλο το οποίο έχουν φτιαχτεί να λειτουργούν. Θα ήθελα ο κύριος Ιακούφης, ο οποίος είναι και ελεύθερος επαγγελματίας φυσιοθεραπευτής, κύριε Ιακούφη, να πω εδώ ότι γνωρίζω ότι είστε πάρα πολύ καλό στην εργασία που κάνετε, στη δουλειά σας. Έχετε βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ξέρω ότι πηγαίνετε στο ιατρείο σας το πρωί και φεύγετε το βράδυ για να πάτε στο δεύτερο σπίτι σας, που είναι το κανονικό. Έχει γίνει πρώτο σας σπίτι το ιατρείο. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι από τη δικιά σας σκοπιά, τι βιώνετε σαν φυσιοθεραπευτής, σαν ελεύθερος επαγγελματίας γιατρός, σε σχέση με το κράτος, αν δηλαδή σας βοηθάει το κράτος, αν το έχετε δίπλα σας και τα λοιπά. Εσείς θα μας πείτε όπως το βιώνετε. Ναι. Καταρχήν, καλησπέρα. Να πω κατευθείαν στο θέμα και να δώσω στοιχεία τα οποία είναι κυρίως από τη δική μου πλευρά. Εγώ είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος ασχολούμαι κυρίως με μυοσκελετικά προβλήματα. Μυοσκελετικά προβλήματα είναι τα προβλήματα που έχει ο κόσμος το πρωί όταν σηκώνεται από το κρεβάτι και αρχίζει και πονάει. Είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, κυρίως μετά από κάποια ηλικία. Και εδώ ήθελα να δώσω ένα στατιστικό κατευθείαν, το οποίο πραγματικά έρχεται να συσχετιστεί με το γεγονός που αναφέρεται πριν για τις γεννήσεις, ότι οι γυναίκες αρχίζουν να κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Αντίθετα λοιπόν με αυτό που έπρεπε να συμβαίνει, δηλαδή εφόσον οι γυναίκες αρχίζουν και μπαίνουν στην παραγωγική ηλικία λίγο αργότερα από ό,τι ίσχυε τις προηγούμενες δεκαετίες, θα ήταν λογικό ότι θα έπρεπε πριν οι γυναίκες αυτές να είναι ξεκούραστες, να έχουν ενέργεια. Δηλαδή μια γυναίκα φυσιολογικά στα 35 με 40 της έπρεπε να είναι σε μια πάρα πολύ παραγωγική ηλικία. Παραγωγική ηλικία όχι ως προς το να κάνει παιδιά, παραγωγική ηλικία ως προς το να μπορέσει να δουλέψει και να αποδώσει στην κοινωνία. Αυτό που βλέπω εγώ δυστυχώς όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία μπορώ να πω εξαετία, εφταετία, παρατηρώ ότι οι άνθρωποι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα είναι οι νέοι άνθρωποι και κυρίως οι ηλικίες από 25 μέχρι 35. Και αυτό είναι πάρα πολύ αποθαρρυντικό. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα νέα τα παιδιά δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται σωστά από το ευρύ κοινωνικό σύνολο. Δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, εξαιρετικά μεγάλη πίεση, κυρίως στην ιδιωτική εργασία. Με αποτέλεσμα να δουλεύουν περισσότερες από τις απαιτούμενες ώρες που έπρεπε να δουλεύουν. Αν φανταστούμε δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να συμβαίνει αυτό το πράγμα, και όμως συμβαίνει, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά τα οποία βρίσκονται σε αυτή την ηλικία που πρέπει να δώσουν το έργο για να προχωρήσουμε μπροστά, να είναι συνέχεια με ένα πρόβλημα. Και είσαι σίγουρος και εσύ, επειδή το έχεις πάθει και έχεις βρει πώς είναι να έχεις, ας πούμε, ένα πρόβλημα στο χέρι σου ή στο πόδι σου ή στη μέση σου ή στον αυχένα σου, να μην μπορείς να περπατήσεις, να αποδώσεις. Χαλάει όλο αυτό το πακέτο που εσύ, σαν ένας μοχλός, ας πούμε, που πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω στην κοινωνία για να αποδώσεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό αυτόματα όμως δεν σημαίνει μόνο ότι έχω ένα πρόβλημα φυσιολογικά, θύρομαι εγώ σωματικά. Σε δεύτερη μοίρα, εδώ έρχονται να προσθεθούν και τα ψυχολογικά προβλήματα. Βεβαίως. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος 26, 27, 28, 30 χρονών παρατηρεί στον οργανισμό του ότι, αδερφέ, είμαι 30 χρονών, δουλεύω και δεν μπορώ να αποδώσω και βγάζω τόσα προβλήματα. Στα 40, στα 50 και στα 60, τι θα κάνω? Φαίνεται ένας τεράστιος μαραθώνιος, δηλαδή, μπροστά σε όλο αυτό το
το στόχο που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του. Ας πούμε, πρέπει να δουλέψει, να αποδώσει, να εργαστεί και να ολοκληρωθεί κοινωνικά. Αν και εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε ο άνθρωπος να δουλεύει. Αυτό είναι άλλη κουβέντα, βέβαια. Εντάξει, να μην το θέσουμε τώρα. Δυστυχώς οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μας έχουν βάλει να δουλεύουμε αρκετές ώρες. Ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Ενώ ακριβώς δεν συμβαίνει το αντίθετο. Γιατί και εγώ κάθομαι στο θεραπευτήριό μου 10 ώρες την ημέρα. Αν καθόμουν 5, πίστεψέ με, θα είχα πολύ καλύτερη απόδοση. Βέβαια, θα είχα λιγότερο κόσμο να εξυπηρετήσω και αυτό είναι το ζητούμενο. Έπρεπε να υπάρχουν περισσότεροι θεραπευτές για να μπορούν να εξυπηρετήσουν αντίστοιχο κόσμο, για να υπάρχει καλύτερη απόδοση. Σωστό. Το ίδιο λοιπόν που συμβαίνει σε μένα αυτή τη δεδομένη στιγμή, έρχομαι να το περάσω. Και να σας πω ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό. Όπως αυτό το πράγμα που παρουσίασα εγώ αυτή τη στιγμή, παρατηρείται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τις κλινικές παρατηρούνται να είναι γεμάτα από νέους ανθρώπους. Αυτό είναι αδιανόητο. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα. Νομίζω ότι σε μια δεκαετία από σήμερα θα μπορέσουμε να τα περιγράψουμε, να δώσουμε δηλαδή με βάση με στοιχεία και με αποδείξεις για ποιο λόγο συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ έχουμε πάρα πολύ αυξημένες ιδιωτικές δαπάνες. Πάρα πολύ. Οι δαπάνες δηλαδή είναι αυξημένες σε τέτοιο βαθμό που αρχίζουν να βγάζουν το σύστημα εκτός λειτουργίας. Έχουμε υψηλές δαπάνες, απ' την άλλη όμως δεν έχουμε προσωπικό. Δηλαδή, ναι, θα δώσουμε χρήματα, αλλά θα λειτουργήσουν αυτές οι δαπάνες. Ποιος θα τις πάρει να τις κάνει. Να τις κάνει πράξη. Δεν θέλω να μπω στο θέμα και να φτύξω την κατάσταση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι μιλάτε για μια κατάσταση που προϋπήρχε. Δεν θα το φτύξω. Mm-hmm. Ωραία, όχι. Μιλάτε για μια κατάσταση που προϋπήρχε, κύριε Σακούφη. Με ακούτε. Μπράβο. Έτσι προϋπήρχε αυτή η κατάσταση. Πριν το 19. Ναι. Έτσι. Τώρα χειροτέρεψα. Δεν υπάρχει καμία οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν υπάρχει. Οι σύγχρονοι μέθοδοι που ακολουθούνται στα κράτη του εξωτερικού, όπου υπάρχει, ας πούμε, η νοσηλεία στο σπίτι πριν χρειαστεί να πας εσύ στο νοσοκομείο, σε εμάς δεν υπάρχει. Είναι κάποια πράγματα πάρα πολύ βασικά, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις κέραιες θέσεις εκεί και αποφασίζουν για την υγεία μας, δεν έχουν προχωρήσει. Ένα άλλο πολύ βασικό, το οποίο και εσύ το γνωρίζεις. Πάρα πολύ βασικό. Έχουμε πολύ μικρή, πολύ περιορισμένη χρήση της νέας τεχνολογίας. Χρήση, συγγνώμη γιατί έκανε μια διακοπή, χρήση. Των νέων τεχνολογιών. Δηλαδή καινούργια μηχανήματα τα οποία βγαίνουν, δεν χρησιμοποιούνται στο ΕΣΥ. Και εδώ έρχομαι να βάλω το κερασάκι σε ντουρτα και να πω, είναι φυσικό να μην θέλουμε. Γιατί όλη μας η κοινωνία, η υγειονομική κοινωνία, Νίκο, δυστυχώς κατευθύνεται προς την ιδιωτική περίθαλψη. Μάλιστα. Και με τον α ή β τρόπο προσπαθεί το σύστημα να επιβάλλει και στο μυαλό μας ότι πρέπει ουσιαστικά να πληρώνουμε για να έχουμε υγεία, παρόλο που το κράτος με ρημνά, χωρίς να το να το θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποσυζήτηση το γεγονός, στην αφαίρεση κάποιων μόνιμων χρημάτων στην καθημερινότητά μας για να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω ουσιαστικά ασφάλεια 500, 600, 700 ευρώ το μήνα και να μην έχω τα πάντα. Βεβαίως. Αν πάω και τα δώσω στην Ιντεραμέρικα, είπα τώρα μια συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ρε μην μου το παρέχει. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Θέλετε να πείτε, κύριε Σακούφη, ότι ακόμα και άμα η δικαιολογία του γιατί υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις ήταν απλά ότι θέλουν να περάσουν σε ιδιωτικοποίηση της υγείας, αν ήταν μόνο αυτό, τουλάχιστον θα μας είχαν αφήσει ελεύθερους να πάμε να κάνουμε μια ιδιωτική ασφάλεια και να έχουμε την περίθαλψη από τους ιδιώτες. Έτσι, αυτό. Γιατί δεν γίνεται ούτε αυτό, έτσι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οπότε τελικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα ήθελα να πάρετε μια ανάσα, κύριε Σακούφη. Αυτό. Θα συνεχίσετε σε λίγο βεβαίως και να μπήκε στην κουβέντα και η κυρία Εμενίδου, η οποία είναι και πρώην, αν δεν κάνω λάθος κύριε Εμενίδου, είστε πρώην νοσηλεύτρια, έτσι. Έχετε λοιπόν και εσείς από πρώτη εμπειρία, έτσι, πάνω σε όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Σακούφης, μέσα από τα νοσοκομεία κτλ. Έτσι δεν είναι?
Όχι πρώην και νυν. Όταν είσαι νοσηλεύτρια, είσαι για πάντα. Ακόμα καλύτερα. Δεν έχω βγει στη σύνταξη. 33 χρόνια εμπειριών. Επάνω σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα. Θα μείνω λίγο, αν μου επιτρέψετε, σε 2-3 σημειώσεις που έχω κρατήσει. Ότι αν υπάρχει για το προσδόκιμο που είχατε μία απορία, την εκφράσατε 2 φορές. Το προσδόκιμο την τελευταία γενεά έχει μειωθεί κατά πολύ. Το παρακολουθώ γιατί σας λέω, έχω να κάνω με μεγάλης ηλικίας άτομα, οπότε το παρακολουθώ ότι υπάρχουν άτομα τα οποία ζήτημα να έχουν πάρει ένα χρόνο τη σύνταξή τους. Ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Πτολεμαΐδα, δεν φτάνουν καν στη σύνταξή τους αυτά τα άτομα. Το ότι ήταν πολύ ανεβασμένο το προσδόκιμο ήταν στις προηγούμενες γενναίες που ζούσαν ναι μεν φτωχικά οι άνθρωποι, δηλαδή στη γενεά των γονιών μου. Ζούσαν φτωχικά οι άνθρωποι, αλλά όπως ανέφερε ο κύριος Μπλιάτσιος, ότι τα πάντα είναι η υγεία, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, αυτό που τρώμε, που αναπνέουμε και πίνουμε, είναι η υγεία μας. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι με μικρές ποσότητες, λόγω φτώχειας, αλλά φάγανε καλή τροφή, βγαλμένη απευθείας από τη γη. Φυσική. Και τη φάγανε. Mm-hmm. Δεν πέρασε δηλαδή από τεχνολογίες και από όλα αυτά που κάναμε εκπομπές να προστεθούν διάφορα δηλητήρια επάνω. Ήπιαν καθαρό νερό από τις τουλούμπες και από την πηγή, χωρίς όλα αυτά τα εκατοντάδες στοιχεία που έχουν τώρα δολίως βάλει μέσα. Ανέπνευσαν καθαρό αέρα. Και οπότε είχαν ένα προσδόκιμο ακόμα και από τον πόλεμο και από τη μικρασιατική καταστροφή μέχρι πρότινος ζούσαν άνθρωποι, έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια και ζουν αυτοί. Έτσι οι άνθρωποι. Είναι. Ναι, αυτής. Οπότε αυτή η γενεά, η δική μας να πω γενεά και όσο πάει είναι χειρότερα τα πράγματα λόγω όλων αυτών των περιβαλλοντικών, της τροφής και όλων αυτών που ανέφερα και όχι μόνον, είναι και οι ψυχολογικές νόση, γιατί μετρώντας την ψητάλια και όχι μόνο βλέπουμε ότι η Ελλάς είναι πρώτη σε νόσους, ψυχικές νόσους. Και τώρα με τον εγκλεισμό 2 χρόνια εκτοξεύθηκε 5 φορές επάνω, που σημαίνει ότι νοσεί αυτό το άτομο. Για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι, σαφώς ο καθένας μας έχει μια εμπειρία από το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά πεθαίνουν οι άνθρωποι γύρω του, έτσι, είτε από τους δικούς του ανθρώπους, από τους φίλους, από το περιβάλλον του, έτσι. Αλλά εδώ έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία από την στατιστική υπηρεσία, δηλαδή έχουμε όλα τα στοιχεία μαζεμένα σε ένα διάγραμμα, έτσι. Και να σας πω την αλήθεια, δεν είχα δει αυτό το διάγραμμα ποτέ, σήμερα το είδα πρώτη φορά και απορώ κιόλας πώς η Ελστάτ έδειξε αυτά τα στοιχεία, γιατί η Ελστάτ ως γνωστόν είναι μια υπηρεσία η οποία στο παρελθόν έχει κάνει διάφορα πραγματάκια με το μνημόνιο, έτσι βέβαια βγήκαν στο φως, εντάξει, έτσι. Και τώρα την περίοδο τελευταίων 2 χρόνων με όλα αυτά που συμβαίνουν, να πω ότι κάποια στιγμή η Ελστάτ έβγαλε κάποια στοιχεία υψηλών θανάτων, τα οποία όμως έκλεισε για μία εβδομάδα η σελίδα της Ελστάτ, αυτό το είδα, την περίμενα να ξανανοίξει για να δω τι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα αναφερθούμε σήμερα, πάντως πολλά μαγειρεύονται με τις υπηρεσίες πάρα αυτές. Πάρα πολλά, ναι, ήθελα να το τονίσω και εγώ αυτό με την Ελστάτ, στατιστική αρχή, αλλά δεν δίνει λογαριασμό. Ποιος έχει πρόσβαση εκεί και ποιος μαγειρεύει κάποια στοιχεία είναι απορίας άξιων. Πάντως από το διάγραμμα αυτό, κύριε Μενίδου, φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί το προσδόκιμο ηλικίας να μην έχει πέσει και μάλιστα πολύ, έτσι δεν το συζητώ. Έχει πέσει πολύ, ναι, αυτό. Έχει πέσει πολύ σε αυτήν την γενεά. Σας είπα την τελευταία αυτή που τη δική μου γενεά, να πω. Έχει πέσει πάρα πολύ, δηλαδή σπάνια θα ξεπεράσει και το 65 και τα 70, για να ξεφύγει από τα 70 λίγο απίθανο. Οπότε δεν, επιτρέψτε μου να πω, δίνω βάση σε αυτά τα απόλυτα στοιχεία της Ελστάτ λόγω και όλων αυτών που έχετε αναφέρει. Εδώ υπάρχει μία δολιότητα για να αυξάνεται, όπως είπε και ο κύριος Μπλιάτσιος και εσείς, το
το να εργάζονται σε προχωρημένη ηλικία και κάθε 4 χρόνια να γνωρίζετε ότι θα ανεβαίνει αυτό. Έχουν κατασπαταληθεί τα χρήματα από το 1920 που έχουν βάλει οι κυβερνήσεις χέρι στα ταμεία. Τα έχουν αδειάσει τουλάχιστον 5 φορές. Μπήκαν και οι τράπεζες σε όλο αυτό μέσα. Οπότε έχουμε... Δεν τιμωρήθηκε κανένας, οπότε αυξάνουν το όριο της δουλείας, γιατί περί δουλείας πρόκειται, ασχέτως επαγγελμάτων που εκτός ίσως από τους ακτινολόγους που δέχονται μεγάλη ακτινοβολία και παίρνουν σχετικά νωρίς, μπορεί ένας μπετατζής, ένας κτίστης και στην ηλικία των 68, των 70 ακόμα να δουλεύει, κύριε Σαλονίτη. Να σκεφτείτε ότι εγώ στα 33 χρόνια έχω κάνει 2 σοβαρότατες επεμβάσεις στη μέση μου λόγω του βάρους που έχω υποστεί, που αν είχαμε καλή τεχνολογία και καλό εξοπλισμό μέσα στα νοσοκομεία, εννοώ με για κρεβάτια τέτοια που να μπορούσαν να βοηθάν τον νοσηλευτή, δεν θα πάθαινα αυτή την ζημία, γιατί αναφέρθηκε και ο κύριος. Θα πάμε στην ουσία του τι θα πει υγεία και πώς γίνεται να έχουμε υγεία, και σε αυτό θα συμμετέχει ιδιαίτερα και η κυρία Νιάρχου που είναι έτσι γνώστη επί του θέματος ιδιαίτερα. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα ήθελα λίγο να μας προσθέσετε και εσείς, κυρία Εμενίδου, να μας πείτε και εσείς, να συμπληρώσετε κάτι πάνω σε αυτά που ξεκίνησε να μας λέει ο κύριος Ιακούφης, δηλαδή μέσα από τα νοσοκομεία. Μια εικόνα, έτσι με λίγα λόγια, μην πλατιάσουμε, με λίγα λόγια, μια εικόνα του τι, δηλαδή, του τι ακριβώς προβλήματα, τα βασικά προβλήματα ποια είναι, τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ένα νοσοκομείο, γιατί δεν δουλεύει σωστά, και πού μπορεί να οφείλεται αυτό, έτσι, πέρα από την υποτιθέμενη οικονομική κρίση που πάντα είναι από πίσω από όλα, έτσι. Ναι. Είναι η τεράστια υποστελέχωση των νοσοκομείων. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε το ψυχιατρικό που έχει 40% υποστελέχωση. Δεν μιλώ τώρα για αυτούς τους υγειονομικούς λόγω, ξέρετε, που δεν συμμετέχουν στην εργασία τους. Βάλτε και την υποστελέχωση. Υπάρχουν επαρχιακά νοσοκομεία που έχουν δεκαετίες να κάνουν προσλήψεις. Δεν υπάρχει υφή, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί οι ξένοι, η Σκανδιναβία ειδικά, που λυπάμαι που την έχουμε ως ορόσημο αυτή τη στιγμή και αναφερόμαστε στη Σκανδιναβία όταν η υγεία ξεκίνησε από εδώ, με δικά μας βήματα εργάζεται πάνω στον τομέα της υγείας η Σκανδιναβία. Εμείς είμαστε τελευταίοι στα πάντα, έχουμε αρνητικό πρόσημο σε ό,τι αφορά την υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε Σαλονίτη, να γνωρίζετε. Όπως προαναφέρθηκε, αν υπήρχε πρωτοβάθμια φροντίδα, δεν θα υπήρχε αυτός ο κορεσμός στις εφημερίες, στα νοσοκομεία, που αρχίζει από τα εξωτερικά ιατρία και φτάνει μέχρι την είσοδο του νοσοκομείου ο κόσμος. Γιατί με την πρωτοβάθμια θα έκανε την όποια φροντίδα του, την ιατροφαρμακευτική, στο σπίτι με τον οικογενειακό γιατρό, και σε πιο σοβαρή περίπτωση θα πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν θα υπήρχε αυτή η ασφυξία. Τα πάντα γίνονται πλέον, γιατί το έχω ψάξει από όλες τις μεριές, με απόλυτο δόλο, σε συνεργασία και με το ΣΔΙΤ, που είναι η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού. Έχει περιέλθει στα χέρια των ιδιωτών εδώ και δεκαετίες η υγεία, από μικρά-μικρά παραθυράκια τότε, μπαίνοντας μέσα και βάζοντας χέρι στα ταμεία μας, που αποδεκατιζόντουσαν και τότε, και όλο περισσότερες εισφορές έπρεπε να υπάρχουν, ταμιακές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, και τώρα πλέον ανοιχτά και ανοιχτότατα όποια υπογραφή μπαίνει από τον Πλεύρη, από τον Υπουργό Υγείας και από τον όποιοι πολύ λίγους μήνες υπήρξαν στο τιμόνι του Υπουργείου Υγείας, το μόνο που κάνουν είναι να στρέφουν προς τους ιδιώτες την υγεία. Μάλιστα. Είναι αυτός ο λόγος, κύριε Σαλονίτη, και κανένας άλλος λόγος. Είναι πολιτική και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Βάλτε μια τελεία, κυρία Μενίδου, θα επανέλθουμε. Θα ήθελα λίγο να βάλουμε στο κουβέντα μας και την κυρία Νιάρχου, περιμένει τόση ώρα. Μια και μιλάμε για τα κακώς κείμενα, και πριν κλείσουμε τα κακώς κείμενα και πάμε στην επόμενη μέρα, θα ήθελα λίγο να δούμε και τα κακώς κείμενα όσον αφορά την ουσία του τι λέγεται υγεία και του αν και κατά πόσο αυτού του είδους οι θεραπείες οι οποίες πλέον προτείνονται στην
λεγόμενη συμβατική δυτική ιατρική, όπως θέλετε πείτε το, έτσι, με τα φάρμακα δηλαδή, αν και κατά πόσον είναι η θεραπεία η οποία αρμόζει στη φυσιολογία του ανθρώπου. Κυρία Νιάρχου, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα σε όλους. Όντως ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκαν και όντως είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι πλέον, τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Η ουσία της υγείας φυσικά είναι μία, του να μπορεί ο άνθρωπος να είναι με την φυσιολογία του στην ακρίβεια όπως θα έπρεπε να είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός, που αυτό φυσικά έχει να κάνει σε πάρα πολλά επίπεδα, όπως είναι η ψυχολογία, όπως είναι το πνεύμα, όπως είναι η ευεξία, ακόμα και η οικονομική ανεξαρτησία, όλα έχουν να κάνουν με την υγεία. Φυσικά θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλιάτσο, όπως τοποθετήθηκε στην αρχή, γιατί ήταν πολύ σημαντικό ότι δεν σημαίνει κάποιος ο οποίος δεν είναι ασθενής ότι είναι υγιής. Εκεί μας έχουν επικεντρώσει και γι' αυτό το έχουν πολύ συνδέσει ακριβώς με αυτό που είπατε, κύριε Σαλονίτη, το ότι πώς λοιπόν αντιμετωπίζεται η υγεία ή η ασθένεια στις μέρες μας και προσπαθούμε πάντα να καλύψουμε τα συμπτώματα τα οποία νιώθουμε θεωρώντας ότι έχουμε μια ασθένεια με κάποια φαρμακευτική αγωγή, χωρίς να κοιτάξουμε πραγματικά από πού προέρχεται αυτό, ποια είναι η αιτία, γιατί να δώσουμε ένα δείγμα, μια που στην παρέα μας έχουμε και τον κύριο Σιακούφη που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το δείγμα. Όταν κάποιος άνθρωπος αναγκάζεται από την εργασία του να κάθεται πολλές ώρες σε μια καρέκλα χωρίς να κινείται καθόλου, που είναι καθαρά αυτό απέναντι στην φυσιολογία του ανθρώπου, γιατί δεν έχουμε φτιαχτεί για να καθόμαστε σε μια καρέκλα τόσες πολλές ώρες, παθαίνει σίγουρα μυοσκελετικά προβλήματα, απευθύνεται στον γιατρό του και αυτό που θα του κάνει είναι να του κάνει κάποια ένεση να μην πονάει, να του δώσει ένα αντιφλεγμονώδες για να περάσει η φλεγμονή που έχει δημιουργηθεί και θα συνεχίσει την επόμενη μέρα όταν θα περάσουν όλα αυτά να συνεχίσει να κάθεται στην ίδια καρέκλα τις ίδιες ώρες και φυσικά θα έχουμε μια επανάληψη του γεγονότος αργότερα με ακόμα χειρότερα μετά από κάποια χρόνια βέβαια με πολύ άσχημα αποτελέσματα γιατί το σώμα μας είναι αλληλένδετο με οτιδήποτε συμβεί σε ένα μέρος του και στα υπόλοιπα. Και φυσικά θα καταλήξουμε να νοσούμε πολύ βαριά, γιατί δεν έχουμε δει την ουσία που είναι η αιτία που προκαλεί όλο αυτό. Φυσικά, άνθρωποι σαν τον κύριο Σκιακόφη θα έπρεπε να υπάρχουν στην πολιτεία μας, γιατί χρειαζόμαστε πιο πολλούς θεραπευτές από ό,τι γιατρούς, γιατί οι γιατροί με την έννοια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι μόνο γιατί έχουν μάθει μια φαρμακολογία που με βάση τα συμπτώματα δίνουν το αντίστοιχο φάρμακο και φυσικά αυτό δεν αντιμετωπίζει την αιτία που δημιουργούνται οι ασθένειες και την αιτία που νιώθουμε να είμαστε άρρωστοι, γιατί όλοι το νιώθουμε να είμαστε άρρωστοι και σίγουρα και εμείς ήδη θα το έχουμε βιώσει, αλλά και θα το έχουμε ακούσει στο φιλικό μας περιβάλλον. Άρα θέτεται ένα θέμα που τη λένε πολύ συχνά τελευταία, ότι ξυπνάω κάθε μέρα και κάτι έχω. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το πλανήτη, γιατί το να νιώθουμε συνέχεια άρρωστοι ή μη υγιείς ή άσχημα ή χωρίς να έχουμε ευεξία, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θέσατε ένα πολύ σπουδαίο θέμα, το θέμα των πανεπιστημίων, έτσι, γιατί όλοι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις μέρες μας, έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν μέσα από ένα πανεπιστήμιο, έτσι, ήταν οι καλύτεροι, οι πιο άξιοι μαθητές στα σχολεία, μπήκαν στις πιο σημαντικές σχολές ιατρικής και τελικά βγήκαν υποτίθεται ιατροί, έτσι, αλλά κατά πόσο τελικά έχουν λάβει μέσα σε αυτά τα πανεπιστήμια, όπως γίνανε και αν συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας ότι οι φαρμακοβιομηχανίες ξεκίνησαν όλη την τεράστια τους δραστηριότητα μεταπολεμικά, έτσι, και πριν τον πόλεμο, αλλά μεταπολεμικά πλέον εγκαθιδρυθήκανε. Και εκεί κάπου έχουμε ενδεχομένως μια δολιότητα όσον αφορά την εκπαίδευση των γιατρών, έτσι, γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέτε και το έχουμε ζήσει όλοι μας. Οι γιατροί ξέρουν μόνο να επιλέγουν τα φάρμακα. Άρα λοιπόν η ιατρική είναι φαρμακευτική καθαρά, έτσι. Ακριβώς και πραγματικά το πρόβλημα ξεκινάει, όπως το είπατε, όχι μόνο από τον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύονται ή παίρνουν την μόρφωση την ιατρική στα πανεπιστήμια. Ξεκινάει πολύ πιο πριν, κύριε Σαλονίτη, με την παιδεία στα σχολεία μας, που πραγματικά δεν δίνουν στους μαθητές να αντιληφθούν ποιο είναι αυτό το επάγγελμα το οποίο θέλουν να ασχοληθούν και το λόγο για τον οποίο οι περισσότεροι που γίνονται γιατροί γίνονται επειδή γνωρίζουν ότι θα έχουν αρκετά χρήματα. Είναι πραγματικά παράδεκτο σε ένα πλανήτη που κατοικούν άνθρωποι που είναι το βασικό να είναι υγιείς και να είναι συμβατοί με την ανθρώπινη φυσιολογία τους ώστε να διασφαλίζεται η υγεία τους,
να έχουμε να απευθυνθούμε σε γιατρούς οι οποίοι να μας βλέπουν σαν ασθενείς, αλλά να μας βλέπουν σαν πελάτες. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση που βιώνουμε. Και αυτό ξεκινάει πραγματικά από την παιδεία. Δεν γνωρίζει κάποιος. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Ποιος είναι ο λόγος, είναι λειτουργήμα και είναι κάτι το οποίο περισσότεροι το αγνοούν, δεν τους ενδιαφέρει. Και φυσικά αυτό ενισχύεται με την μόρφωση την οποία λαμβάνουν στα πανεπιστήμια, που δεν έχει να κάνει καθόλου με το να βλέπουν τον άνθρωπο ολικά. Δεν υπάρχει καθόλου ολιστική ιατρική στα συμβατικά πανεπιστήμια. Υπάρχει μόνο αυτό που είπαμε φαρμακολογία και οι ειδικότητες, που φυσικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί εστιάζουν σε κάτι συγκεκριμένο που δεν μπορεί να είναι από μόνο του κάτι που είναι αντιμετωπίσιμο. Πρέπει να το δούμε στο σύνολο του ανθρώπινου οργανισμού, στο σύνολο του σώματος του ανθρώπου. Οι ειδικότητες είναι κάτι πραγματικά που μας έχουν καταστρέψει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δώσατε πολλά, ανοίξατε πολλά σοβαρά ζητήματα. Βεβαίως, μια εκπομπή δεν είναι δυνατόν να τα θίξουμε όλα αυτά και να τα αναλύσουμε. Θα κάνουμε πολλές εκπομπές για την υγεία, κύριε Ανιάρχο, και θα τα δούμε λίγα-λίγα. Νομίζω ότι επειδή και ο χρόνος μας δεν είναι απεριόριστος, να περάσουμε λίγο σιγά-σιγά στην επόμενη μέρα, όπως ακριβώς την προτείνει ο φορέας ο οποίος εκπροσωπείται, για τις δύο κυρίες μιλάω. Ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, που πραγματικά μας έχει εκπλήξει το ότι έχει παρουσιάσει προγραμματικές δηλώσεις για πρώτη φορά δεσμευτικά στην ιστορία. Δεν υπάρχει ποτέ ανάλογο προηγούμενο τέτοιο, δηλαδή κάποιου κόμματος που να δεσμευτεί για τις προγραμματικές δηλώσεις. Έχετε καταθέσει προγραμματικές δηλώσεις στον Άγιο Πάγο, που σημαίνει ότι έχετε πάρει πρωτόκολλο και έχετε πάρει την έγκριση του Άγιου Πάγου, που σημαίνει ότι αν αύριο βγει μια κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης και δεν πράξει κατά γράμμα αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί, θα υπάρχει θέμα ποινικό, νομικό, έτσι. Και οι προγραμματικές δηλώσεις σε δεύτερη φάση είναι πραγματικά μοναδικές σε σχέση με το τι έχουμε ακούσει έστω και προφορικά σήμερα από εκπροσώπους άλλων κομμάτων ή ξέρω εγώ και τα λοιπά, έτσι, και των αντιπολιτευτικών και των καινούριων κομμάτων που υποτίθεται ότι θέλουν να κάνουν ριζοσπαστική αλλαγή. Όμως πραγματικά εδώ έχουμε ριζοσπαστικές αλλαγές που αναφέρονται και δεσμεύονται. Στο θέμα της υγείας, παραδείγματος, μιλάμε για δωρεάν υγεία. Έτσι. Δωρεάν υγεία τι σημαίνει ακριβώς? Θα ήθελα τώρα η κυρία Μενίδου, δεν ξέρω αν θέλει η κυρία Μενίδου, η κυρία Νιάρχου θα ξαναμιλήσει λίγο αργότερα πάλι στα λίγο θέματα τα πιο ουσίας υγείας. Να δούμε λίγο το θέμα της δωρεάν υγείας. Τι εννοούμε όταν λέμε δωρεάν υγεία, κυρία Εμενίδου? Εννοούμε ότι δεν θα πληρώνει ούτε ασφάλεια ο πολίτης, δηλαδή που πληρώνει σήμερα το ΙΚΑ του, ας πούμε. Τι εννοούμε δωρεάν υγεία? Θα υπάρχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Όχι τώρα 100, κάθε επάγγελμα είχε και έναν ασφαλιστικό του φορέα με μεγάλη απόκληση ως προς τις εισφορές και στις αποδόσεις. Ένας ασφαλιστικός φορέας για όλα και φυσικά όχι με υψηλό κόστος αυτός ο φορέας. Θα έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε πολίτης ζει στη χώρα μας χωρίς γραφειοκρατία, γιατί η γραφειοκρατία είναι που είναι τροχοπέδι στα πάντα στην χώρα μας. Η δωρεάν υγεία σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει εσχροκέρδεια. Είπε η κυρία Νιάρχου για το ότι οι γιατροί έχουν μάθει να συνταγογραφούν. Οι γιατροί, να γνωρίζουμε, ότι εκπαιδεύονται πλέον από τις φαρμακευτικές, ότι παίρνουν μπόνους, έχουν γίνει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά σκάνδαλα και το γνωστό Νοβάρτης εδώ στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους 620 λομπίστες που βρίσκονται παντού για να πηγαίνουν να ψαρεύουν σε ιδιωτικές κλινικές και σε νοσοκομεία και σε γιατρούς. Χιλιάδες γιατροί βρίσκονται μπλεγμένοι αυτή τη στιγμή, Έλληνες γιατροί, σε σκάνδαλα της Νοβάρτης και άλλων φαρμακευτικών εταιριών. Να πάω στο κομμάτι του φαρμάκου, που εδώ παίζονται πάρα πολύ χοντρά παιχνίδια με δόλιο τρόπο και με δόλιο σκοπό. Είναι μπλεγμένα πολιτικά πρόσωπα, το γνωρίζουμε, υψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα όλων των αποχρώσεων σε αυτό το γαϊτανάκι των φαρμακευτικών. Δεν άνοιξε μύτη εδώ, αποζημιώθηκαν άλλες φορές. Είναι σαφές ότι υπάρχει κάτι οργανωμένο, ναι. Αλλά μην μπαίνουμε πάλι στο παρελθόν, γιατί πάμε όχι, στο μέλλον, κύριε Μενίδου. Στο φάρμακο και μόνο στο φάρμακο, από τη στιγμή που στην εισαγωγή σας είπατε δωρεάν υγεία, δωρεάν φάρμακο, το οποίο θα κατασκευάζεται εδώ στη χώρα μας, εμείς θα εξάγουμε φάρμακα, θα είναι ανάμιξη και χημείας και τεράστιας τεχνολογίας από τη χλωρίδα, την πανίδα, από τα ορυκτά μας, ό,τι βρίσκεται. Μάλιστα. Εδώ σε πρώτη ύλη.
και θα είναι τα εργοστάσια μας εδώ, όσα χρειαστούν εργοστάσια, με τις λιγότερο δυνατόν παρενέργειες αυτά τα φάρμακα, και θα δίδονται πραγματικά σε ποσότητες τόσο όσο, για να επανέλθει στη φυσιολογία του το άτομο, και θα είναι τελείως δωρεάν. Για να μιλήσω το, το θέμα κομμάτι της ανάμιξης χημικών και φυσικών φαρμάκων είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το συζητήσουμε σε λίγο. Ήθελα να γυρίσουμε στον κύριο Σιακούφη και να ρωτήσω πάρα πολύ απλά, κύριε Σιακούφη, καταρχήν μια και έθιξε η κυρία Μερίδου το θέμα των φαρμάκων τώρα όπως το έθιξε. Εσείς ως επαγγελματίας φυσιοθεραπευτής χρησιμοποιείτε, γράφετε φάρμακα χημικά όταν χρειάζεται ή σε τι ποσοστό περίπου στις θεραπείες που προτείνετε? Εμείς, Νίκο, είμαστε φυσικοθεραπευτές, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε φυσικές μεθόδους θεραπείας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με φαρμακευτική αγωγή. Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα να θίξω κάτι το οποίο είναι προς τιμή των νέων ανθρώπων, των νέων γιατρών ορθοπαιδικών. Μάλιστα. Που ασχολούνται με το... Γιατί οι ορθοπαιδικοί με τους φυσικοθεραπευτές είναι σε άμεση συνεργασία. Είναι ευνόητοι οι λόγοι, δεν θα καθίσω να το αναλύσω για ποιο λόγο. Ναι, ναι. Απλά οι ορθοπαιδικοί είναι αυτοί οι οποίοι συνταγογραφούν. Να πω λοιπόν ότι υπάρχει μία τάση τα τελευταία χρόνια, την τελευταία αιτία κυρίως, οι νέοι γιατροί να μην ασχολούνται καθόλου με φάρμακα. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος. Δεν τους αναγκάζει κανένας, δεν τους πιέζει κανένας, αλλά οι ίδιοι έχουν καταλάβει ότι τα φάρμακα, κυρίως τα μυοσκελετικά προβλήματα, δεν έχουν θέση. Για ορθοπαιδικούς μιλάτε τώρα, έτσι, για ορθοπαιδικούς. Για ορθοπαιδικούς μιλάω, για πολύ συγκεκριμένο. Μίλησα, γι' αυτό μιλάω από τη δική μου θέση, επειδή είμαι φυσικοθεραπευτής που ασχολούμαι με τη θεραπεία των μυοσκελετικών προβλημάτων και για τους ορθοπαιδικούς και φυσιάτρους. Αυτοί είμαστε στον τομέα αυτό. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες ειδικότητες, όπως είναι τερματολογικά, όπως είναι καρδιολογικά, αναπνευστικά και. Αυτά δεν μπορώ να τα. Δεν τα γνωρίζω, ή και να γνωρίζω, θα γνωρίζω λίγα πράγματα. Θέλω να πω πράγματα. Δεν θέλετε να πάρετε θέση, ναι. Αυτό πάντως. Ναι, δεν θέλω να παραθέσω. Αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν καταλάβει, να το πω γενικότερα, το πώς λειτουργεί το σύστημα και το πώς το σύστημα καταπονεί τον ανθρώπινο οργανισμό. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση οι ίδιοι οι νέοι γιατροί οι οποίοι βγαίνουν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Γιατί ο καθένας μας, αν κάνει τη δική του άμυνα, ναι, αν κάνει τη δική του άμυνα από το δικό του ιατρείο της περιφέρειας, από τη δική του μικρή θέση που έχει σε οποιοδήποτε μέρος του εσύ, τότε το σύστημα θα καταρρεύσει και θα κινηθεί στο σωστό δρόμο, θέλοντας και μη. Δεν θα μπορέσουν να εξαναγκάσουν κανέναν οι εταιρείες να πιέσουν γιατρούς, να δώσουν μίζες, να, γιατί είναι ανθυγιεινό, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν, όπως λέτε, φαίνεται ότι υπάρχει μία αντίδραση, μία αντίσταση εκ των πραγμάτων μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι εξασκούν αυτή την... Μάλιστα, πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Σιακούφη, έτσι πολύ απλά. Τεράστια. Πολύ απλά. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνθρωπος της πιάτσας, να το πω έτσι λαϊκά, και έχει μεγάλη γνώση εφόλησης ύλης αυτής, έτσι, που λέγεται υγεία κτλ. Αν αύριο γινόσασταν ή ήσασταν καλεσμένος από μια κυβέρνηση να γίνετε υπουργός υγείας, για παράδειγμα, το λέω τώρα έτσι πολύ απλά, έτσι, δηλαδή, τι θα αλλάζατε, με λίγα λόγια θα μας μιλήσετε, έτσι, τι θεωρείτε πως πρέπει να εξαφανιστεί από το πώς είναι σήμερα και να αλλάξει ή να βελτιωθεί ή να μας πείτε. Γνωρίζεις καλά ότι το πρώτο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα γενικότερα είναι μια δημόσια διοίκηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το έχουν πει επανειλημμένα πάρα πολλοί άνθρωποι. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν έχουμε νοσοκομεία. Το πρόβλημά μας δεν είναι ότι δεν έχουμε χειρουργία, εργαλεία, να κάνουμε τη δουλειά μας να την κάνουμε. Το πρόβλημά μας είναι η οργάνωση του όλου συστήματος που μας απαγορεύει να δώσουμε το 100% των αποτελεσμάτων που θα μπορούσε να δώσει όλο το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι με διαφορά το καλύτερο στον κόσμο. Θεωρείτε δηλαδή... Οι βάσεις στις οποίες έχει στηριχτεί αυτά τα πράγματα τα οποία, ναι, άλλαξαν κάποιες κυβερνήσεις, δεν διαφωνώ. Ο τρόπος με τον οποίο στελεχώθηκαν κυρίως, προσέξτε να δείτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι τα νοσοκομεία, αλλά οι ιατρικές σχολές, οι οποίες έβγαλαν τους γιατρούς μας, ήταν πάρα πολύ σωστό. Ήταν σωστός ο τρόπος. Και όταν είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο
δημιουργείς έναν επιστήμονα, τότε ο επιστήμονας είναι λίγο δύσκολο να λαθεύσει. Και αν τον βοηθήσεις και λίγο, δεν θέλει πολύ ο επιστήμονας, λίγο θέλει, λίγη βοήθεια θέλει, τότε όλα θα πάνε καλά. Άρα θεωρείτε δηλαδή ας ότι... Ας πάρουμε την Ελλάδα όπως είπαμε να την πάρουμε στα χέρια μας και αν βρεθούμε αργότερα... Θεωρείτε δεν δηλαδή μας λείπει και... τίποτα, αυτό εννοώ. Θεωρείτε δηλαδή ότι... Δεν μας λείπει απολύτως τίποτα, μας λείπει οργάνωση να κάνουμε... Νίκο... Και πολιτική βούληση, έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δες, τώρα θα το θίξω, θα το θίξω το θέμα τώρα. Mm-hmm. Θα το θίξω το θέμα γιατί δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πάρει για τον κορονοϊό τις εναλλακτικές θεραπείες και να μην τις εφαρμόζουμε και να βάζουμε τον κόσμο να ακολουθεί τα παλιά πρωτόκολλα τα οποία ξέρουμε ότι είναι λάθος. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες. Και μόνο σου ότι. Έτσι, μπράβο. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες οι οποίες για κάποιους λόγους δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα για χρήση σε μαζικό επίπεδο τουλάχιστον. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Δεν νομίζω ότι λέτε κάτι κρυφό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και για ένα μηχάνημα που είναι να έρθει, να μπει σε ένα νοσοκομείο. Το ίδιο πράγμα είναι για μια χειρουργική τακτική η οποία δεν θα ξεχθεί γιατί πραγματικά πρέπει πρώτα να τελειώσει η προηγούμενη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στα πάντα. Υπάρχει, ναι. υπάρχει μια οικονομική σειρά η οποία τηρείται, δυστυχώς, από τις διηγήσεις. Πάντως, θα συμφωνήσετε ότι και πριν το 19, έτσι, πάλι είχαμε κολλήματα, πάλι υπήρχε η ίδια απώλεια πολιτικής βούλησης, πάλι ενδεχομένως υπήρχαν δολιότητες, όπου δεν αφήναν την υγεία και τον άνθρωπο να είναι υγιής. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τα τελευταία 2 χρόνια, αρκούν και τα προηγούμενα, έτσι, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, οπότε εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι αν αύριο εσείς γινόσασταν ένας υπουργός παιδείας και ήταν στο χέρι σας να κάνετε κάποιες ριζικές αλλαγές για να αλλάξετε την παιδεία, νομίζετε ότι με τα ήδη υπάρχοντα που έχουμε θα μπορούσατε να το πετύχετε? Αυτό ρωτάω. Βεβαίως. Θα δημιουργούσατε σίγουρα, όπως είπατε πριν, πρωτοβάθμια υγεία. Θα την αναπτύσσατε, έτσι, σίγουρα. Που δεν υπάρχει τώρα. Βεβαιότατα. Πρωτοβάθμια υγεία. Υπάρχουν τι άλλο είναι. Για να γίνουν τα πάντα. Άμεσο. Τι άλλο είναι άμεσο που θα μπορούσε να λύσει κατευθείαν μεγάλο αριθμό προβλημάτων και να δώσει μια άλλη γραμμή? Οι εναλλακτικές θεραπείες. Πολύ βασικό. Μάλιστα. Οι οποίες είναι παραγωνισμένες και κάπως. Οι οποίες όντως είναι παραγωνισμένες και θεωρούνται και κάπως σαν να είναι κάτι υποδιέστερο κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, έτσι, κατά τη γνώμη σας. Θεωρούνται δαιμονοποιημένες, να το πω έτσι. Μάλιστα. Δυσιδαιμονία. Θεωρείται δυσιδαιμονία το να θεωρήσεις ότι υπάρχει μια εναλλακτική θεραπεία σε οτιδήποτε. Mm-hmm. Ενώ έχει αποδειχτεί έμπρακτα κατά καιρούς από ανθρώπους οι οποίοι βέβαια πνίγηκαν από το σύστημα, τους έπνιξε το σύστημα, ότι δουλεύουν και ισχύουν πολλά πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να καταλάβει λίγο πολύ για ποιο λόγο υπάρχει αυτή ο πόλεμος μεταξύ της καθεστωτικής ιατρικής σε σχέση με τις εναλλακτικές εντός εισαγωγικών θεραπείας. Και ένας μεγάλος τομέας στον οποίο πρέπει να δώσουμε σημασία αν θέλουμε να κάνουμε αύριο είναι ο ερευνητικός τομέας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία μας, με τεράστιες έρευνες, με πάρα πολύ μεγάλο υλικό, με βιβλιογραφία, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα νοσοκομείο του κόσμου, και όμως πνίγεται και καταπνίγεται πάλι το σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, μια και θίξατε το θέμα της εναλλακτικής και των φαρμάκων κτλ., ήθελα λίγο να πάμε στην κυρία Νιάρχου και να ρωτήσω μια άποψη, κυρία Νιάρχου. Πώς μπορούν να. Επειδή στις προγραμματικές δηλώσεις είναι σαφώς γραμμένο ότι θα υπάρξει μια συνύπαρξη των δύο αυτών λογικών, ας πούμε έτσι. Δηλαδή ότι δεν θα αποκλείσουμε τελείως τα χημικά, θα τα χρησιμοποιούμε όπου χρειάζεται. Το θέμα είναι πραγματικά πώς μπορούν να συνυπάρξουν αυτές οι δύο λογικές τη στιγμή που. Θα λέγαμε και το γνωρίζετε ότι η μεν χημική λογική δρά κατασταλτικά, ενώ οι εναλλακτικές θεραπείες, με τη λέξη, χρησιμοποιώ και εγώ αυτή τη λέξη, λειτουργούν ανορθωτικά. Έτσι. Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να συνδυαστούν αυτά τα δύο πράγματα? Πριν προχωρήσω στην απάντηση της ερώτησής σας, θα ήθελα να κάνω μια επισήμαση που ίσως κάποιοι που μας παρακολουθούν να το έχουν επισημάνει όχι μόνο στη δική μας εκπομπή, αλλά και σε οποιαδήποτε εκπομπή που προσπαθεί να βάλει λίγο τα πράγματα σε μια σωστή σειρά, να τα βάλει σωστή τους βάση και να αρχίσουν να λειτουργούν. Είναι όλα ανάποδα, κύριε Σαλονίτη, οτιδήποτε έχουμε, μιλάμε για πράγματα
που είναι ενάντια στον άνθρωπο, ενάντια στην ανθρώπινη φυσιολογία και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε λεκτικό όσο το δυνατό που να πλησιάζει σε αυτό που θα έπρεπε να είναι και όχι σε αυτό που βιώνουμε. Είναι πραγματικά κάτι που φέρνει σύγχυση σε όλους τους τομείς, ακόμα και στα προβλήματα που βάζουν κάτω κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζουν για να τα λύσουν. Και αυτό πραγματικά δυσκολεύει όλη την κατάσταση. Όπως πολύ καλά είπατε, αν θα χρησιμοποιήσουμε τη μία λογική ή την άλλη λογική, η λογική είναι μία. Η λογική βασίζεται σε αποδεικτική διεργασία μέσα από στοιχεία και αποδείξεις, τα οποία μας οδηγούν στο πραγματικό, στο υπαρκτό, στο ορθό. Αυτό λοιπόν για να συμβεί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα που υπάρχει γύρω μας, ίσα-ίσα που θα πρέπει αυτά όλα να συνυπάρχουν και εμείς να είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι με την κατάλληλη εκπαίδευση που έχουμε πάρει, να κρίνουμε ποιο είναι το ορθότερο για τον άνθρωπο τον οποίο έχουμε απέναντί μας, ώστε να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση που βιώνει. Μπορεί πραγματικά να υπάρχει κάτι σε έξαρση και να πρέπει να του δώσουμε κάτι καταστατικό. Μπορεί όμως αυτό που, σαν το δείγμα που είπαμε πριν, να υπάρχει μια αιτία που θα πρέπει η ίδια η αιτία να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε για να εξαλείψουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Άρα λοιπόν όλα λειτουργούν συνδυαστικά. Μάλιστα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το τι θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά πραγματικά η γνώση και φυσικά η κριτική ικανότητα του θεραπευτή, ώστε να μπορέσει να διακρίνει και φυσικά χωρίς να έχει στο μυαλό του το κέρδος, ούτε ότι ποια φαρμακευτική θα του δώσει παραπάνω μπόνους για να πάει το ταξίδι του. Άρα λοιπόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει άμεσα την κατάσταση αυτή στην οποία βιώνει. Και φυσικά για να μπορέσει να γίνει αυτό, θα πρέπει να στηθεί μια πολιτεία που να μην έχουμε έναν υπουργό που είναι εκεί επειδή απλά πήρε ψήφους. Οι υπουργοί θα πρέπει να είναι τεχνοκράτες, να γνωρίζουν στην ακρίβεια αυτό το οποίο θέλουν να πάρουν μια απόφαση. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν απλά διοίκηση, αλλά την γνώση να την έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το συγκεκριμένο τομέα στον οποίο τον έχουμε βάλει, γιατί δεν μπορεί κανένας άλλος να ξέρει καλύτερα από αυτόν που έχει την εμπειρία και τη γνώση και φυσικά συνδυαστικά και μακριά από όλα τα οικονομικά συμφέροντα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν λέμε συνδυαστικά, εννοείται δηλαδή θα χρησιμοποιούνται όλα, ό,τι καλό έχει δημιουργηθεί από τη μένη, από τη δεκατεύθυνση, ας το πούμε έτσι. Απλώς θα, ανάλογα με την περίπτωση, τι θα επιλέγετε κάθε φορά, έτσι. Πραγματικά δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι σε μια οξία κατάσταση, προφανώς δεν θα κάτσει να κάνει συντηρητική αγωγή, με την έννοια δηλαδή προληπτική, έτσι. Ενώ κάποιος ο οποίος είναι υγιής ή σχεδόν υγιής θα μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά για να μην φτάσει σε σημείο να κάνει, έτσι, όπως το καταλαβαίνω αυτό. Ακριβώς, είναι το συνδυαστικό. Το βασικότερο, κύριε Σαλονίτη, είναι το ότι θα κάνουμε πριν φτάσουμε να νοσήσουμε. Γιατί εκεί είναι το βασικότερο κομμάτι, η πρόληψη, που εκεί μπορείς να σταθείς πραγματικά μόνο στις φυσικές μεθόδους που σου δίνουν έναν τεράστιο χρόνο. Επειδή δεν έχει πάθει κάτι στον οργανισμό σου και έχει τις αντοχές του, έχει το νοσοποιητικό του σε υψηλά επίπεδα, να μπορείς να το κρατήσεις εκεί. Και φυσικά το περιβάλλον στο οποίο βιώνουμε δεν θα πρέπει να είναι όπως είναι τώρα. Δηλαδή να πίνουμε νερό το οποίο να μην είναι επιβαρημένο με δηλητηρία, να τρώμε τροφές που να είναι μεταλλαγμένες, να είναι συμβατές με την ανθρώπινη φυσιολογία και τον οργανισμό μας, να ξέρουμε ο οργανισμός μας παίρνοντας μια τροφή όλα τα συστατικά τα οποία περιέχονται σε αυτή την τροφή, πού θα πρέπει να τα διοχετεύσει στον οργανισμό ώστε να έχει την πλήρη λειτουργία, να είμαστε σε ενέργεια και να μην μπορεί, προσπαθεί αυτό το εργοστάσιο το οποίο έχουμε μέσα μας και είναι τόσο όμορφα δομημένα, με είναι τεράστια υπερτεχνολογία ο οργανισμός μας και γνωρίζει ανά πάσα και στιγμή πώς θα διαχειριστεί. Και γι' αυτό έχουμε τόσους νόσους τα τελευταία χρόνια. Επειδή γνωρίζει πώς να τα διαχειριστεί, αντιλαμβάνεται, κύριε Σαλονίδη, ότι αυτό είναι κάτι που είναι εκτός της φυσιολογίας του και προσπαθεί να το βγάλει έξω και το βγάζει με χίλιες δύο νόσους. Αυτό πρέπει να σταματήσει ήδη από χθες. Να μην βιώνουμε τέτοια πράγματα οι άνθρωποι και να μην προσπαθούμε μετά να καλύψουμε κάτι το οποίο εμείς ήδη το έχουμε δημιουργήσει. Άρα βάζουμε τον άνθρωπο σε ένα περιβάλλον στο οποίο βιώνει να είναι υγιές από όλες τις απόψεις που περιγράψαμε και οικονομικά και ψυχολογικά και από πλευράς ωραριών στον εργασιακό του χώρο και φυσικά με νόηση, να λειτουργεί με την νόηση γιατί όλα ξεκινάνε. Περισσότερες ασθένειες ξεκινούν από την ίδια την νόηση, το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, το πώς τα βλέπουμε και πώς τα θέλουμε να είναι. Και φυσικά όλη η ιατρική θα είναι με βάση την έρευνα, για συνεχή έρευνα, και με εξελικτική και ανελικτική πορεία για τον άνθρωπο, γιατί και τα πράγματα αλλάζουν και παρουσιάζονται και καινούργια δεδομένα, άρα δεν μπορούμε να είμαστε καθολική σε αυτό, θα πρέπει συνέχεια να υπάρχει αναπροσαρμογή.
Αρκεί, βεβαίως, όπως είπε ο κύριος Ιακούβης νωρίτερα, να υπάρχει και η πολιτική βούληση για να γίνουν όλα αυτά, έτσι, γιατί ίσως και μόνο η πολιτική βούληση να είναι αρκετή για να δούμε θαύματα. Αυτό ακριβώς είναι πολύ ωραίο, γιατί το είχα σημειώσει, θέλω να το πω, γιατί υπόθηκε λίγο η απώλεια πολιτικής βούλησης. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο διαφορετικά στο συγκεκριμένο και να πω ότι δεν υπάρχει απόλυτη πολιτική βούληση. Υπάρχει πολιτική βούληση. Απλά θέλουμε να είναι διαφορετική. Αυτή τη στιγμή η πολιτική βούληση στηρίζεται μόνο στο να δημιουργηθεί νόμοι που να είναι ενάντια στον άνθρωπο, και ξέρουμε όλοι ποιες είναι οι επιπτώσεις του να είναι ο άνθρωπος άρρωστος. Είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμος, είναι πολύ εύκολα μένει στην σκλαβιά του και στην φυλακή του, δεν θέλει να διεκδικήσει τίποτα, δεν θέλει να κάνει τα μέγιστα. Άρα λοιπόν κάποιοι υποφελούνται από το να είμαστε εμείς σκλαβωμένοι και υπό, και να μπορούν να διαχειρίζονται κάποιες καταστάσεις χωρίς να παράγουν κανένα έργο και να ζουν παρασιτικά μέσα από εμάς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν η πολιτική βούληση υπάρχει, και η μόνη πολιτική βούληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να μας εξαθλειώσουν και να μας σκοτώσουν συνέχεια με όλα τα μέσα που μπορούν. Θα πρέπει να κάνω μια ερώτηση υποχρεωτικά στην παρούσα φάση. Ας την κάνω στην κυρία Μενίδου, αν και όλοι νομίζω θέλετε να την απαντήσετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, με τις φαρμακοβιομηχανίες τι θα κάνουμε? Δηλαδή, καλός, κακός, κακός, δηλαδή, έτσι, υπάρχει μια εξάρτηση, αν θέλετε, μια επιρροή τεράστια. Εδώ φτάσαμε να βλέπουμε φαρμακοβιομηχανίες στις μέρες μας να συνάπτουν μνημόνια με χώρες. Έτσι, ιδιωτικές εταιρείες σημαίνει ιδιωτικές και ιδέες, έτσι. Και κάνουν μνημόνια συνεργασίας, έτσι. Δηλαδή, μια κυβέρνηση αύριο ελληνική και με πραγματική βούληση υπέρ του ανθρώπου και του Έλληνα μπορεί να αντιμετωπίσει τις φαρμακοβιομηχανίες εύκολα και να κάνει μια κλειστή, αν θέλετε, πολιτεία η οποία να λειτουργεί με υγεία απέναντι, δηλαδή, απέναντι στο, για το κομμάτι το οποίο συζητάμε, τέλος πάντων. Κυρία Μενίδου, αν θέλετε. Βεβαίως. Και μόνο το γεγονός ότι οι φαρμακοβιομηχανίες διεθνώς αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πρώτες σε τζίρους, δηλώνει κάτι, κύριε Σαλονίτη και όσοι μας ακούτε. Έχει περάσει δηλαδή και τα όπλα και την ενέργεια και την πορνεία και τα ναρκωτικά, ενώ ήταν τρίτη ή τέταρτη. Άρα γνωρίζουμε ένα υπερκέρδος, άρα γνωρίζουμε σκοπιμότητες εσχροκέρδειας. Σας μίλησα λίγο για τους λομπίστες που έχουν εισβάλει κυριολεκτικά σε ό,τι προάγει την υγεία. Τα φάρμακα ασκούν πολιτική οικονομική πάνω στα φάρμακα. Γνωρίζω σκευάσματα που κάνουν ένα ευρώ και τα πάνε για τον καρκίνο, ενώ 1.500 ευρώ. Άρα μπαίνουν και στην μαύρη αγορά. Γίνονται τέτοια πράγματα όσον αφορά τις φαρμακοβιομηχανίες, εξού και τα σκάνδαλα τα οποία έχουν ξεσπάσει. Θα μείνω στο λόγο της κυρίας Νιάρχου, που έχει δώσει το στίγμα ότι για να υπάρχει υγεία και για να μην χρειαζόμαστε όλα αυτά τα φαρμάκια, όπως τα αποκαλούσαν οι πρόγονοί μας, θα πρέπει το περιβάλλον όλο αυτό να είναι ανθρώπινο. Βλέπουμε από τη στιγμή που υπάρχει Ατζέντα 2030 και δει Ατζέντα 2021, που όποιος τη διαβάσει με προσοχή θα φρίξει, γιατί αφορά τον 21ο αιώνα, όχι τώρα που έληξε το 2021, όπου υπάρχουν και οι στήλες της Τζόρτζια, που όλη αυτή η ελίτ που είναι το 1%, το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, και από αυτό το 1%, το 1% είναι που αποφασίζει για όλα αυτά. Λοιπόν, και εκεί στις στήλες της Τζόρτζια λέει ότι πρέπει να μείνουν 500 εκατομμύρια μόνο και όλοι οι άλλοι να εξολοθρευτούν μέσω τροφής, αέρα, νερού και φαρμάκων, πάνω απ' όλα και φαρμάκων. Αυτό δηλώνει πολλά. Έρχεται ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, δίνει εξαιρετική βάση όσον αφορά την υγεία, γιατί θέλει υγιείς πολίτες, και λέει αυτό που προείπα, ότι τα φάρμακά μας θα είναι από τη χλωρίδα, την πανίδα, τα ορυκτά και χημεία όπου χρειαστεί, δικά μας να τα ελέγχουμε εμείς. Οι όλοι οι ερευνητές και οι γιατροί που πάνω από 1.200 φεύγουν κάθε χρόνο από τη χώρα μας, γιατί έχουν ακούσει τον Πρωθυπουργό να το λέει, θα γυρίσουν, θα υπάρξει έρευνα πάνω σε όλα τα φάρμακα που έχουμε σαφώς πάρα πολλές προσέγγιση σε παλιά έγγραφα που αφορούν τα φάρμακα, και θα είναι με τις λιγότερες παρενέργειες
ενέργειες. Μάλιστα. Και θα εξάγουμε εμείς φάρμακα, κύριε Σαλονίτη. Ωραία. Οι λύσεις είναι όλες εκεί πέρα μέσα, σε όλα τα κεφάλαια, αλλά και στο κεφάλαιο της υγείας. Τη στιγμή που ξεκινάμε με δωρεάν υγεία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σκροκέρδια κατά του πολίτη. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο κάποιος που θα διαβάσει τις προγραμματικές δηλώσεις μπορεί να έχει πραγματικά μια απορία πάνω σε αυτό. Μιλάνε οι προγραμματικές δηλώσεις για ελάνιες θεραπευτικές τεχνικές και για σύγχρονα ασκληπιεία. Θα ήθελα λίγο, κύριε Ανιάρχου, αν θέλετε να αναφερθείτε, χωρίς να πλατιάσουμε, έτσι, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, λίγο να μας πείτε περί τίνος πρόκειται και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα αυτό, έτσι. Καταρχήν να πούμε, ελάνιες τεχνικές σημαίνει τεχνικές που υπάρχουν σαν γνώση από το ελάνιο έθνος, το έθνος των Ελλήνων δηλαδή, των προγόνων μας, οι οποίες είτε είναι γνωστές και δεν γίνονται χρήση, είτε έχουν αποκριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πραγματικά, επειδή είναι πολύ αποτελεσματικές, δεν θέλει κανείς, όπως προείπαμε, να είμαστε υγιείς και γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Φυσικά, με μια διακυβέρνηση, με ελληνική κυβέρνηση, με Έλληνες στο πιδάλιο της πολιτείας, θα μπορέσει να διασφαλιστεί αυτό, γιατί όλες αυτές οι μέθοδοι που μέχρι τώρα έχουν παραγωνιστεί ή είναι κρυμμένες, θα μπορέσουν να γίνουν χρήση και έτσι θα μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε, γιατί αυτές οι θεραπείες είναι συμβατές με την ανθρώπινη φυσιολογία, γιατί ποτέ οι προγονείς μας δεν θέλανε να κάνουν καταστροφή ούτε στον πλανήτη, αλλά ούτε και στον ίδιο τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο οτιδήποτε προέκυπτε και παρουσιαζότανε, αντιμετωπιζότανε μόνο με έναν τέτοιο τρόπο που να μην προκαλέσει κάποια άλλη ζημιά στον οργανισμό και φυσικά να είναι μόνο με στόχο και σκοπό την ίαση του ανθρώπου ο οποίος νοσούσε. Όλα αυτά φυσικά θα μπορέσουν μάλλον να κάνουν χρήση όταν θα πάρουμε τη διαχείριση της χώρας στα χέρια μας, γιατί όλα αυτά χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα, κύριε Σαλονίτη, και για να μπορέσουμε να κάνουμε την χρήση των χρημάτων χρειάζεται πάλι η πολιτική βούληση, η οποία τώρα είναι πάλι ενάντια στον άνθρωπο, και γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα χρήματα υπάρχουν, είναι στους κρατικούς προϋπολογισμούς, δεν τα κάνουν καθόλου χρήση και μάλιστα κάποια από αυτά που κάνουν χρήση προτιμούν να τα δώσουν σε κάποια άλλα υπουργεία και όχι στο Υπουργείο Υγείας, που τόσο πολύ τα έχει ανάγκη, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια. Συνδυαστικά λοιπόν η γνώση μαζί με την βούληση πώς θα γίνει η χρήση της είναι πραγματικά η λύση για το μέλλον της ανθρωπότητας, για το μέλλον των ανθρώπων μας σε αυτό το πλανήτη, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να ζήσουμε πραγματικά και όχι απλά να υπάρχουμε, προσπαθώντας να μετρήσουμε το προσδόκιμο, αν είναι μικρό ή μεγάλο, μάλιστα, αλλά κανένας δεν κοιτάει την ουσία που είναι η κατάσταση στην οποία βιώνουμε. Μπορώ να δεχτώ όλα αυτά που λέτε, ως εφικτά βεβαίως, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρακολουθώ προσωπικά πώς λειτουργεί η πολιτική και πραγματικά τι στόχους έχει, φαίνεται ξεκάθαρα σε έναν πολίτη ο οποίος θέλει να το δει καθαρά και χωρίς παροπίδες. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε λιγάκι. Υπάρχει η μεταβατική περίοδος, δηλαδή αυτή τη στιγμή ας πούμε πως αύριο μια κυβέρνηση μπορεί και φέρνει αυτομάτως, έτσι, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς δυσκολίες, μπορεί να φέρει πραγματικά την τεράστια αυτή αλλαγή τα πράγματα. Όμως έχουμε μια κοινωνία η οποία ήδη είναι συντονισμένη με την προϋπάρχουσα κατάσταση και ήδη είναι σε μια νοσηρότητα από όλες τις απόψεις. Δηλαδή δεν μπορεί να καθαρίσει το νερό του πλανήτη μέσα σε μια στιγμή, έτσι, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς να κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι εξαρτημένος από χημικά κτλ. Να τον απεξαρτήσει σε μια στιγμή. Έτσι, χρειάζεται λοιπόν μια φροντίδα και για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα κακώς έχουν μπει σε μια γραμμή μη φυσιολογίας. Έτσι. Εδώ πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Κυρία Εμενίδου, αν θέλετε εσείς για μια και... Σαφώς θα υπάρξουν μέσα στις τεράστιες υποδομές που θα γίνουν, γιατί όπως είπαμε χρήματα υπάρχουν και δεν γίνεται χρήση, εκεί θα γίνει χρήση αυτών. Μέσα στα 49.000 έργα σαφώς που είναι υποδομής και ανταποδοτικά θα είναι και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις και μέσα εκεί θα υπάρχουν κέντρα απεξάρτησης για όλες αυτές τις ουσίες που οι νέοι μας έχουν πέσει και όχι θα μόνο χρειαστούν πολλά. Θα χρειαστούν πολλά, κύριε Μέλη. Όσα χρειαστούν, μιλάμε για πάρα πολλά κονδύλια για αυτή τη στιγμή.
και μόνο για, σε αυτά τα κονδύλια που αναγράφονται μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, τα οικονομικά εργαλεία είναι 8,4 τρισεκατομμύρια. Είναι τα χρήματα μόνον, δεν είναι η τροχοπέδη, γιατί πάντοτε χρήματα υπήρχαν. Αλλά πού πήγαιναν? Από τη στιγμή, κύριε Σαλονίτη, να μιλήσω μόνο για το τώρα, που υπάρχουν, έχουμε το μεγαλύτερο προϋπολογισμό της Ευρώπης, αλλά δεν μάθαμε να ψάχνουμε προϋπολογισμούς, 800 δισεκατομμύρια, και δίνονται μόνο 4 δισεκατομμύρια στην υγεία, που είναι πρωταρχικό αγαθό. Φαντάζεστε τώρα πόσο πολύ ενδιαφέρεται και αυτή η κυβέρνηση και η κυβέρνηση Τσίπρα, που με ισολογισμό του 19 είχαμε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο 160 δισεκατομμύρια και έδωσε 3 δις 800 εκατομμύρια ο κύριος Τσίπρας. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική βούληση για να αλλάξει τα πάντα και το περιβάλλον σταδιακά, δεν είπαμε με ένα μαγικό ραβδάκι κύριε Σαλονίτη την άλλη μέρα θα καθαρίσει ο αέρας, σταδιακά, από τη στιγμή που υπάρχουν 49.000 έργα, καταλαβαίνετε πόση πτώση υπάρχει στα πάντα, στις υποδομές, στα πάντα. Θα γίνουν κέντρα απεξάρτησης και επανένταξης όλων στην φυσιολογία τους, να αποκτήσουν ξανά το σθένος τους, παράλληλα τρώγοντας τις ελληνικές τροφές και γυρνώντας τη μεσογειακή διατροφή και πίνοντας το καθαρό νερό απειλαγμένο από τα πάντα και αναπνέοντας τον καθαρό αέρα απειλαγμένο από τα πάντα. Να είναι ό,τι λέει ο χημικός του τύπος. Σταδιακά θα γίνουν βεβαίως, αλλά με πραγματικά σταδιακά και αλματώδη συγχρόνως, κύριε Σαλονίκη. Μάλιστα. Όπως είπε ο πρόεδρος, τα 100 χρόνια τουλάχιστον τα πρώτα, ένα τεράστιο εργοτάξιο, και θέλουμε αυτό για να χτίσουμε την Ελλήνων πολιτεία να είμαστε υγιείς, κύριε Σαλονίκη, και υπάρχουν όλοι οι τρόποι να είμαστε υγιείς. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν σας απήντησα. Ναι, μου απαντήσατε. Ναι. Αυτοί οι προϋπολογισμοί, σαν αυτό που δείχνουμε τώρα, μια και αναφερθήκατε κύριε Μενίδου, πραγματικά είναι κάτι συνταρακτικό για κάποιον ο οποίος θα μπει ο ίδιος στη σελίδα της Βουλής, θα γράψει το search κρατικός προϋπολογισμός, κύρωση μάλλον κρατικού προϋπολογισμού 2020 για παράδειγμα, και θα κατεβάσει και θα δει αυτό το έγγραφο μπροστά του μέσα από το site της Βουλής, το οποίο λέει δάνεια 600 δις ολοστρόγγυλα. Κύριε Σακούφη, το έχετε δει εσείς αυτό το, για παράδειγμα, ένα προϋπολογισμό από αυτούς, που είναι κάθε χρόνο βέβαια αυτής της μορφής? Αυτό είναι, το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι είναι αυτά τα λεφτά. Ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα λεφτά, πώς ήρθαν αυτά τα λεφτά, τι λόγο εξυπηρετούν αυτά τα χρήματα. Το θέμα είναι να καταλάβει όλος ο κόσμος τι γίνεται, γιατί από ό,τι βλέπω δεν καταλαβαίνει κανένας. Γίνεται το πρόβλημά μας. Ίσως είναι και αυτό ένα θέμα νοσηρότητας, έτσι, εντάσσεται στα πλαίσια της νοσηρότητας που συζητήσαμε νωρίτερα. Μια εκπομπή πρέπει να την αναλύσει, να βάλεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την ψυχολογία του ανθρώπου και να εμβαθύνεται περισσότερο σε αυτό το θέμα. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, εκτός αν θέλετε και εσείς να συμπληρώσετε οτιδήποτε, είναι η εξής. Υποθέτοντας, και όντως είναι εφικτό αύριο η Ελλάδα πραγματικά να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία να γυρίσει στα πάνω κάτω, όχι μόνο στο θέμα της υγείας αλλά γενικά, και να φτιάξει μια χώρα μοντέλο μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τις υποδομές μπορώ να το σκεφτώ, όσον αφορά την άμυνα μπορώ να το σκεφτώ, όσον αφορά την παιδεία μπορώ να το σκεφτώ, όσον αφορά την υγεία όμως υπάρχει ένα κομματάκι, το οποίο, ένα σημείο το οποίο πραγματικά κάνει την υγεία να διαφέρει. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η γενικότερη μόλυνση και νοσηρότητα του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Είπα πριν για το νερό παράδειγμα, έτσι. Κύριε Αιμενίδου, εσείς προάλλες κάνατε στο Ηλυρία μια εκπομπή ωραιότατη για τον υδροφόρο ορίζοντα. Καθαρίζοντας το περιβάλλον στην Ελλάδα, ο υδροφόρος ορίζοντας απ' έξω είναι νοσηρός. Θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα σίγουρα για να ζηλέψουν εντός εισαγωγικών και άλλες χώρες και να θελήσουν και αυτές να κατεβάσουν τα κληρονομικά τους κεφάλαια, να προχωρήσουν σε εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες θα γυρίσουν και εκεί τα πάνω κάτω. Μέχρι τότε όμως έχουμε νοσηρότητα, έτσι. Υπάρχει κάποιο πλάνο το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η νοσηρότητα, πώς το αντιλαμβάνεστε? Υπάρχουν πάμπολες τεχνολογίες αιχμής που μπορούν να καθαρίσουν τα πάντα. Τα πάντα κυριολεκτικά και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Κάποιοι μύκητες που τρώνε το πλαστικό και πάρα πολλά άλλα που αν δούμε στο κομμάτι της τεχνολογίας.
Άρα μπορούν να καθαρίσουν πολύ γρήγορα, κύριε Σαλονίτη. Η πολιτική βούληση, στο μόνο που κολλάμε είναι έχετε αυτό. Δίκιο. Άρα υπάρχει δηλαδή μια έγνοια για αυτό το κομμάτι που θέτω, έτσι. Η μεγαλύτερη, μάλιστα. Αν δεν καθαρίσει το περιβάλλον, θα ζούμε σε ένα μολυσματικό περιβάλλον. Παράλληλα θα γίνονται όλα αυτά. Όχι τελειώσαμε αυτό, πάμε στ' άλλο. Παράλληλα. Επιστήμονες, εργάτες, εξειδικευμένο προσωπικό θα εργάζονται πάνω σε αυτούς τους τομείς. Μάλιστα. Και όπως είπε η κυρία Νιάρκου, εξειδικευμένοι τεχνοκράτες, δηλαδή αυτοί που γνωρίζουν πραγματικά θα δώσουν την λύση. Και οι λύσεις είναι έτοιμες. Και μιλάμε και για κάποιες τεχνολογίες, αν δεν κάνω λάθος, που έχω ακούσει, που είναι ήδη κρυμμένες στα πανεπιστήμια και δεν βγαίνουν, εμποδίζονται να βγουν. Έτσι, αυτές όλες φαντάζομαι θα βοηθήσουν ραγδαία στην εξυγίανση της χώρας και του πλανήτη κατ' επέκταση. Λοιπόν, θα ήθελα κλείνοντας να πάρετε το λόγο ένας-ένας, ξεκινώντας με τον κύριο Σακούφη, να μας πείτε έτσι μια τοποθέτηση για το κλείσιμο, κύριε Σακούφη. Γιατί έχουμε θέμα χρόνου. Αλλιώς θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και για πολλές ώρες, έτσι, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Αυτό θα ήθελα ευχής χαίρομαι. Αλλά δυστυχώς πρέπει και ο κόσμος να ακούει μια εκπομπή, να βρει μια αρχή και ένα τέλος. Νίκο, εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι σε αυτό που είπαμε σε ένα μέρος της εκπομπής μας, ότι τελικά δεν μας λείπει τίποτα για να πετύχουμε αυτό που χρειάζεται στην υγεία παρά μόνο η θέληση. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να το θελήσει. Αυτό θέλω να περάσω σαν μήνυμα. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να θέλουμε κάποια πράγματα. Να τα απαιτήσουμε και να τα πάρουμε. Γιατί μας ανήκουν, γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε ελεύθεροι και πρέπει την ελευθερία μας να την έχουμε σαν το υπέρτατο αγαθό που ζητάει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος και η ελευθερία είναι μαζί, δεν μπορεί να είναι ξεχωριστά πράγματα. Δεν γίνεται να στο χαρίσει κάποιος. Είναι μαζί. Είναι αλληλένδετα. Η θέληση να κάνουμε μια καινούργια Ελλάδα. Είστε σαφείς, να κάνουμε μια νέα αρχή. Και αυτό που είπαν οι κυρίες της εκπομπής, ότι πραγματικά δεν χρειαζόμαστε πολύ χρόνο για να αλλάξουμε τα πράγματα. Είναι πολύ εύκολο να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Απλώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να δημιουργήσουμε αυτό το μοντέλο που λέγεται Ελλάδα. Πρέπει και οι πολίτες αυτής της χώρας να ανοίξουν λίγο το εύρος τους, να καταλάβουν ότι πολλά ψέματα έχουν δεχτεί, πολλή προπαγάνδα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν καθυλώσει τις συνειδήσεις κτλ. Ακριβώς. Κύριε Μενίδου. Ναι, θα συγκλίνω κι εγώ και θα συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος, ότι να γίνει μία εκπομπή για το γιατί είμαστε μουδιασμένοι, γιατί δεν ενωδύνουμε την πληροφορία, δεν δουλεύεται καλά στο κεφάλι του Έλληνα. Είναι αυτό, είναι η τρομοκρατία, η τρομολαγνία, είναι τα ΜΜΕ που πληρώνονται αδρά από κάποιες λίστες πέτσα και όχι μόνον για να λένε άλλα πράγματα. Οπότε ένας τρομαγμένος και μουδιασμένος άνθρωπος θα καθίσει στο καβούκι του και θα δεχθεί όλα αυτά από συχνότητες και από πάρα πολλά άλλα που τον επηρεάζουν και είναι μουδιασμένος. Είμαστε εδώ όλοι οι συνέλληνες για να δώσουμε την πληροφορία. Αυτό κάνουμε εγώ εδώ και 5 χρόνια, άλλοι πολλά πιο πολλά χρόνια, με πολλή υπομονή να δώσουμε στον τελευταίο, αριθμητικά εννοώ, τελευταίο Έλληνα συνέλληνά μας και όχι μόνον, την πληροφορία για το ποιος είναι ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, ότι είναι πλούσιος, ο πλουσιότερος του κόσμου, ότι με το χρήμα το δικό του και το χρυσό του κινείται όλος ο κόσμος, να μάθει να διαβάζει τις προγραμματικές δηλώσεις και φυσικά όλα αυτά τα χρήματα που υπάρχουν και όπως δείξατε προηγουμένως αυτά τα τρομακτικά νούμερα που σχεδόν κανένας δεν τα γνωρίζει, γιατί όποιον ρωτάω εγώ λέει όχι, δεν έχουμε λεφτά, και όταν του τα δείχνω εκπλήσεται ευχάριστα, δυσάρεστα στην αρχή.
αρχή και μετά ευχάριστα. Εν πάση περιπτώσει, ένωση, αυτό είναι το μήνυμά μου. Δεν θα κουραστώ να είμαι έως να σβήσει ο ήλιος εδώ, να δίνω την πληροφορία, γιατί από την ώρα που θα πάρει ο πολίτης την πληροφορία, είναι υποχρεωμένος να την διαδώσει, να την μεταδώσει. Ένωση, λοιπόν, είναι το τελευταίο πράγμα που θα πω, κύριε Σαλονίτη. Σας ευχαριστώ, ήταν τιμή μου που ήμουν στην εκπομπή σας. Και εσείς, κύριε Ανάρχο, αν θέλετε μια τελευταία τοποθέτηση για το κλείσιμο της εκπομπής. Ναι, φυσικά. Αυτό που θα ήθελα εγώ να επισημάνω για όλες τις τοποθετήσεις που έγιναν στη σημερινή εκπομπή είναι να καταλάβουμε ότι όλες οι εκπομπές και φυσικά η ανάγκη της δημιουργίας του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης ήρθε μόνο και μόνο όχι για να καθόμαστε και να συζητάμε μεταξύ μας και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και τα οποία ουσιαστικά είναι και πολύ γνωστά σε όλους μας, γιατί τα βιώνουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι λύσεις εδώ για τα προβλήματα αυτά. Είναι αποτυπωμένα στην ακρίβεια στις προγραμματικές μας δηλώσεις που είναι κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο από το 2016, όπως είπατε κι εσείς. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε είναι ότι όχι τόσο ότι επειδή το καταθέσαμε στις προγραμματικές μας δηλώσεις στον Άριο Πάγο έχει και κάποιες νομικές κυρώσεις και γι' αυτό το λόγο θα εκτελέσουμε. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης είναι δομημένος με τέτοιον τρόπο που βασίζεται στη δημόσια διοίκηση, που σημαίνει ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες θα συμμετέχουν στην πολιτεία την οποία θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε μόλις αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, που σημαίνει ότι όλοι εμείς δεν θα αφήσουμε να ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Δεν θα υπάρχει φυσικά ασυλία και δεν θα κρύβεται κανείς πίσω από την ασυλία, παίρνοντας αποφάσεις και βγάζοντας νόμους που να είναι ενάντια στην ανθρώπινη φυσιολογία και στον ίδιο τον άνθρωπο. Και φυσικά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ως ενημερωμένοι πολίτες, που είμαστε τα μέλη της Ελληνοσυνέλευσης, οι υποψηφοί βουλευτές, οι άνθρωποι που είναι στη διοίκηση και όλοι που σιγά σιγά θα ενταχθούν σε αυτόν τον τεράστιο αγώνα, είναι ακριβώς επειδή είπατε ότι η αντιληπτικότητα είναι στα πλαίσια της νοσηρότητας. Είμαστε εδώ εμείς που θα πρέπει να βρούμε την ίαση για αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν πραγματικά να νοήσουν, να καταλάβουν και να αντιληφθούν ότι ως άνθρωποι έχουμε τεράστια δύναμη, ότι έχουμε πολλά δικαιώματα, τα δίκαια και τα δικά μας είναι εδώ μπροστά στα μάτια μας, αρκεί να τα δούμε, να καταλάβουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και εφόσον θέλουμε, θα το κάνουμε. Πολύ ωραία. Εδώ σας ευχαριστώ και τους τρεις πάρα πολύ και βεβαίως επιφυλάσσομαι για να σας ξανακαλέσω σε μελλοντικές εκπομπές, γιατί το θέμα της υγείας είναι τεράστιο και θα το αναλύσουμε σε βάθος και πιο τμηματικά. Κύριε Σιακούφη, κυρία Εμενίδου, κυρία Νιάρχου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Είναι αμυντικός. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.